Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρέα θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες, με πολλά πραγματάκια που έχουμε να πούμε στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που θα μας φέρει αρκετά, όπως φαίνεται. 7 μέρες πριν αναχωρήσει ο ποδοσφαιρικός Άρης για την Ολλανδία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Πολλά ζητήματα μεταγραφικής φύσεως κυρίως και άλλα βέβαια που δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό. Όλα αυτά θα τα ζητήσουμε εδώ παρέα και με εσάς για τις επόμενες 2 ώρες. Ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου τώρα? Βασίλης Καβαδίας. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, που θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα λίγο περισσότερο τα πράγματα με τον Χρήσανθο. Σε μια Θεσσαλονίκη ο καιρός της οποίας περνάει και αυτό τις φάσεις του, γιατί με ζέστη και καύσωνα κατεβήκαμε και τώρα έξω βρέχει και είχαμε πριν από λίγο ένα εξαιρετικό συνδυασμό βροχής με ήλιο. Γίνονται και αυτά, Βασίλη Καβαδία. Σαν το χαρακτήρα μιας γυναίκας θα λέγαμε, φίλε και συνάδελφε, όπου είναι λίγο έτσι. Τα αρχίσαμε τα τέτοια, τα φαλοκρατικά τώρα πες, όχι, εντάξει. Καλές είναι. Λοιπόν, γεμάτη εβδομάδα αυτή που ξεκινάει σήμερα για τον Άρη και είναι γεμάτη ήδη νομίζω από το πρωί. Όσοι έχετε μπει και στο Λαμπαουτάρης θα το έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν αρκετά ζητηματάκια, υπάρχουν υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι, υπάρχουν παίχτες με τους οποίους ο Άρης έχει συμφωνήσει για τη νέα σεζόν. Προχωράει ο σχεδιασμός της ομάδας, έχει μπει στην τελική του ευθεία τουλάχιστον όσον αφορά τον βασικό κορμό του Άρη της νέας χρονιάς και πρέπει να γίνει κιόλας από τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, η ομάδα σε 7 μέρες από σήμερα αναχωρεί για την Ολλανδία, με τον πασχετικό Άρη βέβαια από την άλλη να μην έχει να μας προσφέρει ούτε σήμερα πάρα πολλά, ο προβληματισμός να συνεχίζεται, να μην σημειώνονται ουσιαστικές εξελίξεις και το ποδόσφαιρο να είναι πλέον το αποκούμπι του Αριανού, βλέποντας ότι γίνονται ωραία πραγματάκια εν ώψη της νέας σεζόν, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ, μαζί φυσικά με όλα τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν τον Θόδωρο Καρυπίδη και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες γενικότερα, για τις οποίες θα μας μιλήσει μέχρι και τις 7 ο Χρήσανθος, που θα είναι σε λίγο μαζί μας, γιατί πάντα Βασίλη Καβαδία, το πρώτο όνομα στη μαρκίζα, το μεγάλο όνομα, δεν βγαίνει ποτέ στην αρχή, βγαίνει πάντα στη διάρκεια του προγράμματος. Από νωρίς το μεσημέρι έχετε ενημερωθεί μέσα από το Λαμπάουτ Άρης για αυτό που περιμέναμε, νομίζω, να γίνει στο τέλος, δηλαδή τη συμφωνία του Άρη με τον Λίτζεϊ Ρόουζ για την επόμενη σεζόν. Ο Γάλλος συνεχίζει στην ομάδα αυτό το οποίο ήθελε και ο ίδιος, ήθελα και οι άνθρωποι του Άρη, οι οποίοι αφού τα βρήκανε πρώτα με την Λοριάν για την απόξη του ποδοσφαιριστή, μετά από λίγα 24 ώρα φτάσανε σε οριστική συμφωνία και με τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Κλεάνθης Βικελίδης, τα βρήκε σε όλα με τους κεντρινόμαυρους και μένει πλέον να στείλει η Λοριάν το πιστοποιητικό της μεταγραφής του. Κάτι το οποίο θα γίνει πιθανότατα στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, αν όχι αύριο, το πολύ μέχρι την Τετάρτη. Τυπικό διαδικαστικό ζήτημα αυτό, ώστε ο παίχτης να έρθει να σωματωθεί και αυτό στην προετοιμασία της ομάδας και να δώσει μία ακόμα λύση, μία ακόμα επιλογή στον Σάβα Παντελίδη σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις που πραγματοποιεί η ομάδα για την νέα σεζόν. Πάντως, ο προπονητής του Άρη παράπονο δεν έχει, γιατί σταδιακά και μετά τις πρώτες μία-δύο μέρες αρχίζουν να αυξάνονται τα πρόσωπα σε Βικελίδης και Ρίσιο, διότι έχει ενσωματωθεί και ο Γιουνές, έχει μπει και ο Ιντέγε, έχει έρθει μέσα από το Κύριακο, την Παρασκευή συγκεκριμένα, έρθει σαν και ο Ντουάρτε, από το Σάββατο συμμετέχει και αυτός στις προπονήσεις της ομάδας, ήρθε και ο Νταλίπη, ο 18χρονος αμυντικός, γουρλώνει τα μάτια του Βασίλης Καβαδίας, λέει ποιος είναι ο Νταλίπη. Δεν έχει καμία σχέση με το στρατόπεδο, Βασίλη, σε διαβεβαίω εγώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Α, και θα ήταν πολύ έξυπνο εμπορικά η παρουσίασή του, αν τελικά αποκτηθεί, να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο στρατόπεδο. Ναι. Θα δοκιμαστεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής τις επόμενες μέρες από τον Σάβα Παντελίδη. Θα περάσει το μικροσκόπιό του, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αναλόγως θα πάρθουν και αποφάσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Εντάξει, είναι μια περίπτωση. Είναι από τις κλασικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που οι ομάδες δεν έχουν να χάσουν κάτι.
δεν κοστίζουν ούτε αγωνιστικά, δεν κοστίζουν ούτε οικονομικά. Αν ο Άρης διακρίνει ότι υπάρχει ένα καλό ταλέντο στη συγκεκριμένη περίοδο, τότε θα προχωρήσει στην απόκτησή του και θα είναι στο ρόστερ της νέας χρονιάς ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, αφού ο Άρης τακτοποίησε και την περίπτωση του Ρόους, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να τελειώσει πιθανότατα και το θέμα του Extreme, θέση για την οποία από το πρωί διαβάζεται το όνομα του Αλέσιο Τσέρτσι, του 31χρονου Winger. Ναι, αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν μπήκε σφήνα ο Χρήστανθος ανοίγοντας την πόρτα για να κάνει τη δική του παρέμβαση. Μια δύσκολη περίπτωση που δεν θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, θυμήσαμε να σου πω σχετικά με αυτό κάτι στο διάλειμμα με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ορίστε. Τι. Ναι. Έτσι λένε. Ωραία. Θα χτίσεις μέσα, θα κάτσεις από εκεί. Τι. Όχι για το που θα πάει. Ναι, γι' αυτό. Πόσα. Τι. Γιατί. Ρε Χρήστανθε, τι θα κάνουμε τώρα. Έλα μέσα, κάθεσαι έξω από το τζάμι. Έλα μέσα, έλα, το κοινό σε περιμένει. Έλα, έλα, άντε. Έλα. Της είπα να σου φέρει πιο μετά, δεν έφερε. Της είπα να σου φέρει. Α, μάλιστα. Άνοιξε το μικρόφωνο το δικό σου εκεί πέρα. Δες τον άλλο. Άντε, θα φύγεις την άλλη εβδομάδα, αλλά κάνε καμιά εκπομπή. Τι? Να μπεις εσύ ρε Βασίλη Καβαδία. Εντάξει. Χαμογελασός φίλε, αυτοί που φεύγουν πάντα χαμογελάνε, να ξέρεις. Λοιπόν, δύσκολη περίπτωση που εκτός απρόπτου δεν θα προχωρήσει για τον Άρη. Μια περίπτωση που έχει προκύψει τελευταίες 10-15 μέρες για τους ανθρώπους των κυτρινόμαυρων. Παίχτης που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με την φανέλα της Αγκαρακουτζού. Με σχετικά γεμάτη χρονιά θα λέγαμε. Με κάποια γκολ, 3-4 γκολ, 2-3 ασίστ, okay. Ένας παίχτης που έχει περάσει από κάποιες εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Ιταλίας, με 209 συμμετοχές στην Serie A. Σίγουρα δεν είναι ο παίχτης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όμως μια πολύ ποιοτική περίπτωση και δύσκολη, όπως τονίσαμε την πρώτη στιγμή, για τον Άρη, που εξίσου δύσκολα φαίνεται ότι θα προχωρήσει για τους κεντρινόμαυρους, οι οποίοι ψάχνουν έναν εξτρέμ και θα προσπαθήσουν μέσα αυτήν την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα να κλείσουν και με την υπόθεση του εξτρέμ. Με τον στόπερ νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει και λόγος να βιαστούν από τη στιγμή που έχουμε τον Ρόους, τον Δελιζήση, τον Σόουζα και τον Βέλεθ. Σίγουρα ο Άρης θα πάει για ένα ακόμα ποδοσφαιριστή. Σίγουρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάει για ένα ακόμα ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να βιαστεί πλέον, αφού έκλεισε ο Γάλλος και θα συνεχίσει την καριέρα του ως μεταγραφή από την Λοριάν στον Άρη. Και μαζί φυσικά όποιες άλλες συμπληρωματικές κινήσεις γίνουν πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, όπου ο Άρης νομίζω ότι σίγουρα θα θέλει να πάει και με έναν ακόμα αριστερό μπακ, αφού υπάρχει μόνο ο Κόρχουτ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Ο Κόρχουτ που επιστρέφει μέχρι Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, έχοντας αυτή την εξτρά άδεια που δόθηκε στους διεθνείς της ομάδας. Και ο Τζανακάκης μπορεί να παίξει αριστερά, βέβαια. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά ο Τζανακάκης. Τι ο Τζανακάκης. Επειδή εσύ δημοσιογράφοι διαδίδετε ότι δεν είναι στη λίστα. Εγώ δεν διέδωσα τίποτα, Χρήστανθε. Ο Τζανακάκης ίσως είναι κανονικές προπονήσεις. Αυτό λέω κι εγώ. Με το ανανεωμένο μαλλί του. Ωραία. Πήγε, έκανε και αυτός εμφύτευση. Και κάποιο κοροϊδεύε. Ποιο κοροϊδεύε. Το Βέλεθ και τον Τζανακάκη. Ο Μπασά. Ένας παίχτης. Αν το Βέλεθ δεν είχε μείνει τίποτα πάνω. Ναι. Ο Τζανακάκης επειδή αραιώνανε, λέει ας πάω να το κάνω. Για να προλάβω καταστάσεις. Ποιο του κοροϊδεύε, ρε. Ποιο κοροϊδεύε. Δεν το έχεις δει αυτό. Όχι. Στο Instagram του έχει βάλει ένα φωτογραφία που είναι μαζί οι δυο του. Ναι. Ο Βέλεθ με τον Τζανακάκη. Και λέει η πιο πετυχημένη. Ναι. Προσθετική μαλλιών. Και μετά φατσούλες και γελούσε. Μάλιστα. Όπα, 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 όπα. Κάτσε. Πέσιμο. Κάτσε, ρε Δώρα. Ωραία, μια καφεδάρα είναι αυτή όμως. Δώρα. Ω, Δώρα με τα Δώρα. Μάλιστα. Τώρα μπορώ να πω τα νέα. Πες τα νέα. Ο Άρης έχει ακόμα ως βασική επιλογή του για το δεξί άκρο της επίθεσης το Μαντσίνι. Ωραία. Αυτόν θέλει πρώτιστα. Ναι. Αυτόν προσπαθεί να κλείσει. Mm-hmm. Βέβαια κάνουν κάτι περίεργα ή της Μπορντό.
Την άλλη φορά που μπερδεύτηκα, ρε φίλε, μπερδεύτηκα γιατί παίζαν στην ΟΣΕΡ και οι δύο. Ναι. Είπαμε ότι ο Μαντσίνη ήταν δανεικό στην ΟΣΕΡ. Μπράβο, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν. Και αυτό είναι ο στόχο τη ομάδα, ο μεγάλο, μέχρι, μέχρι την 1η του Ιούλη. Αυτόν θέλει να κλείσει. Θα τραβήξει ενδεχομένως και 2-3 μέρες παραπάνω θα κάνει υπομονή ο Άρης για αυτόν. Δηλαδή, ας ανέβει και 4 του μήνα που αν χρειαστεί. Ναι, 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 ναι. Όπως από εκεί και έπειτα. Νομίζω ότι δεν βιαστήκε για το στόπερ. Δεν αφήνει ναι. την περίπτωση του Ματέο μέχρι τέλους, μέχρι 31 Αυγούστου. Δηλαδή, εμένει σε αυτό που είχε πει ο Άρης. Δεν θα την παρατήσει την περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου λέει: παιδιά, δεν φτάσαμε μέσα Ιουνίου, δεν μας απαντήσατε, γεια σας. Ναι. Και παράλληλα. Κοιτάει και κάποιες άλλες περιπτώσεις για την θέση του Extreme, ναι. όπως αυτή του κυρίου που από το πρωί είναι σε όλα τα μίντια, του Τσέρτσι. Αλέσιο Τσέρτσι. Είναι σε λίγο περίεργο momentum. Βγήκε δηλαδή σε ένα momentum η είδηση αυτή του Τσέρτσι στο σημείο που πάει να αποσύρει ο Άρης το ενδιαφέρον του. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Είναι πραγματική είδηση, δεν είναι μούφα. Υπάρχει ενδιαφέρον μάλιστα εδώ και ένα μήνα περίπου του Άρη. Υπάρχουν επαφές. Αλλά έχω την αίσθηση ότι με τα χρήματα τα οποία ζητάει ο Ιταλός δεν μπορεί να έρθει στον Άρη. Δηλαδή υπάρχει το πρώτο απόσταση. Νούμερο ήταν μεγαλύτερο από το Ιντέγε που ζήτησε. Εντάξει, θα μου πεις, πολλοί δεν πιστεύαν ότι για τον Ιντέγε θα τα δώσει τα λεφτά. Ναι. Τώρα, αν ξυπνήσει αύριο ο Καρυπίδης και έχει καμιά βαλίτσα με Wank μέσα, δεν το ξέρεις. Καλά, ναι, γιατί και το Ιντέγε λέγαμε σε κάποια φάση ότι είναι δύσκολο και πιθανότατα δεν θα γίνει. Και τελικά. Ναι, γιατί εκεί όμως λέγαμε για άλλο πράγμα. Εκεί το λέγαμε με βάση την λογική ότι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρσι έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. 3,5, αυτά έπαιρνε πέρσι. Ναι. Το πιο πιθανό είναι και αυτό μας έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές και είναι το σημείο στο οποίο με κάνει αισιόδοξο για τον Ιντέγια εμένα. Το πιο πιθανό είναι να περιμένει μέχρι τις 30 Αυγούστου, δηλαδή τα 500 χιλιαρικάκια ο Ιντέγια τα είχε οπουδήποτε άνετα και ξεκούραστα. Γιατί τώρα να μπει στη διαδικασία, να κάνει προετοιμασία με τον Άρη, να τρέχει από τις 15 Ιουνίου στα βουνά και στα λαγκάδια, από το να κάνει τις διακοπούλες του. Λεφτά, παιδιά, ο Ιντέγε έχει καμιά 30 εκατομμύρια στην άκρη. Καλά, 30 δεν θα είναι. Αλλά θα έχει φάει, θα είναι. Εντάξει, έχει αρκετά λεφτά. Απλά ήρθε σε ένα περιβάλλον. 3,5 και 3,5. Σε ένα περιβάλλον γνώριμο. Πάρε λίγο, 3,5. Σε ένα πρωτάθλημα που λίγο, το ξέρει. Τα τελευταία δύο χρόνια 3,5 και 3,5. Πιστεύω χωρίς να δεν τα βάζει κατά το πάπλωμα και τη βγάζει με παξιμάδι και νερό. Εντάξει, καλοπερνάει λογικά. Τα λεφτά που έχουν αυτοί δεν τα τρώνε μόνο. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι οποίοι πάνε στα τρώνε σε άνες. Επενδύουν κιόλας. Σε άνες, ναι, σε τζόγο, mm. σε αυτοκίνητα κτλ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πάνε και αγοράζουν ένα εστιατόριο. Το οποίο γεννάει. Γιατί είναι στο κέντρο του Παρισίου, ας πούμε. Καταλαβες. Πάνε και μπαίνουν μέτοχοι σε ένα καζίνο. Δεν με ενδιαφέρει τι. Στο Ρίτζεσι σε καζίνο, που είναι και το καλύτερο στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι έχει στην τσέπη του, Ντέγε. Να τα έχει, να τα χαίρεται. Άλλο θέλω να καταλήξω. Ότι όταν ένα άνθρωπο είναι εξασφαλισμένο οικονομικά. Προφανώς κοιτάει και 2-3 άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν αυτός για μένα επιλέγει, και είπαμε ότι είναι σημαντικό αυτό, όταν αυτός επιλέγει το δύσκολο δρόμο, ο δύσκολος δρόμος είναι δηλαδή για ένα ποδοσφαιριστή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το να κάνει προετοιμασία, το να παίζει από τις 15 Ιουνίου, ενώ θα μπορούσε να κάνει διακοπές, παιδιά. Και 30 Αυγούστου να πάει να πάρει τα 500 χιλιάρικα στην Αγκαρακουτσού, παράδειγμα. Ένα χρόνο διακοπές έκανα. Ένα χρόνο και δύο μήνες. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνει άλλο. Λες εσύ που κάνεις διακοπές μια εβδομάδα το μήνα, το χρόνο. Δύο. Α, πήγα να κόψω τη μία, αλλά. θα εμπλουτιστεί με δουλειά έτσι η δεύτερη. Λοιπόν. Θα δούμε. Δεν θα υπάρξει άδεια. Δεύτερη. Λοιπόν. Ναι. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια προοπτική για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, το βλέπεις. Όλοι επιδιώκουν. Όχι, θα έρθω στις 10, όχι, θα έρθω στις 15, όχι, θα έρθω στις 25. Έτσι. Και πρόσεχε λίγο. Ο Ιντέγε είναι εδώ και από την πρώτη μέρα που ήρθε έμεινε και προπονείται. Άλλοι φύγανε, άλλοι θα φύγουνε. Ντουάρτη. Ντουάρτη έφυγε και ήρθε. Ναι. Ο Έμαν. Εμάν. Εμάν. Γιατί το λες Εμάν. Έμαν νομίζω. Φαμπιάν Εμάν. Στο Α νομίζω. Έμαν.
Είστε το λες Εμάν και εγώ το λέω Εμάν. Φαίνεται ότι έχουμε δύο παίκτες. Ωραία. Λοιπόν. Ο Εμάν για τον Εμάν. Ο Φάμπιαν Εμάν. Μπερδέψαμε τον κόσμο. Νομίζω θα ξαναφύγει. Ναι, και θα γυρίσει πάλι μέσα στην εβδομάδα. Έτσι. Και άλλοι ποδοσφαιριστές το έχουν κάνει αυτό, όχι. Τις μεταγραφές. Ποιες είναι οι μεταγραφές. Ο Σούντγκεν δεν έχει έρθει καθόλου. Ναι, αυτός έχει... Ήρθε, υπέγραψε, έφυγε. Αυτός έχει άλλο θέμα. Ναι. Δεν έχει κάνει γυάλι. Γυάλι έχει κάνει. Ο Αρβανίτης που θα υπογράψει το λογικά το παιδί ήρθε. Okay. Προπονείται κανονικά. Τρεις έχεις κάνει. Ναι, τρεις. Τρεις. Θα κάνεις νομίζω. Και του Ρόου θεωρείται μεταγραφή. Ναι, αν όχι εντός ημέρας αύριο θα τελειώσει το θέμα. Γιατί να τα πάρουμε λίγο. Κάτσε να τελειώσουμε το εξτρέμ. Να πάμε στο διάλειμμα. Να τελειώσουμε το εξτρέμ και θα πούμε. Ναι. Extreme, για να πάμε στο break. Άρα όταν ζητάει αυτά τα λεφτά ο συγκεκριμένος, νομίζω ότι. Εντάξει. Ότι ψιλοτζάμπα το γράψαμε κιόλας. Με την εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί. Γιατί μια τέτοια περίπτωση, να ξέρετε, ήταν του Μπρούνο Γκάμα. Δηλαδή, του Μπρούνο Γκάμα κάπως έτσι ήρθε στο προσκήνιο. Τα διπλά λεφτά ζητούσε στην αρχή. Ναι. Και με διαπραγμάτευση φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τελικά το παλικάρι ήρθε στην ομάδα. Έτσι. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά είναι αίσθηση, δεν είναι πληροφορία. Θέλω πολλές φορές να ακούτε αυτό το διαχωρισμό που θέτουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Βλέπετε ότι με τις μεταγραφές του Άρη δεν έχουμε επιχειρήσει ούτε κλικ να αποσπάσουμε στο Λαμπάουτ Άρης, ούτε εντυπωσιασμό και νούμερα να αποσπάσουμε στο Λίμπερο. Σας έχουμε σημειώσει κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που απασχόλησαν πραγματικά την ομάδα και σας δώσαμε την εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι πάντα θετική. Δηλαδή, παράδειγμα, Βέλιος. Προτάθηκε. Εξετάστηκε. Μπήκε στο καρνέ των ανθρώπων του Άρη. Αλλά μπήκε κάτω από το όνομα του Ιντέγε. Η ομάδα δεν γίνεται, ξέρετε, να έχει τον πρώτο στόχο και από εκεί και έπειτα να είναι λευκό. Ή να ασχοληθεί με αυτούς τους ποδοσφαιριστές μόλις ο πρώτος στόχος, μόλις χάσει τον πρώτο στόχο. Κάτι διαβάζεις. Από προσανατολιστικό. Όχι, δεν είναι προσανατολιστικό. Μια αλήθεια του Γιώργου του Γκάτου. Δεν χρειάζεται να διαβάσω, ναι. Όχι σε δικό μου κείμενο. Ναι, όντως. Υπήρχε μια διαφοροποίηση στο ρεπορτάζ τότε. Ήταν ακόμα του διαφοροποιημένου ρεπορτάζ. Τώρα έχει ενωθεί πάλι. Λοιπόν... Είδες όμως τι γινόταν κάτω. Να καταλαβαίνεις. Ο Ρόζ λοιπόν θα είναι επόμενο. Θα τα πούμε για το Ρόζ. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Τώρα 107,4 επιστρέφουμε όλα about Άρης on air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσαν το Τσαλτίδη και Νίκος Οπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Θα σας ακούσουμε και εσάς μετά από τις 6. Είπαμε δύο-τρία πραγματάκια σε τίτλους όσον αφορά τα δεδομένα που υπάρχουν στο μεταγραφικό κομμάτι για τον Άρη και τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα γενικότερα. Με την συμφωνία που επήλθε με τον Ρόλους να είναι γνωστή από νωρίς το μεσημέρι, ο Άρης πλέον έχει 4 κεντρικούς αμυντικούς. Είναι καλά σε αυτό το κομμάτι, δεν βιάζεται πλέον για τον στόπερ που κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτήσει, εκτός αν διαφοροποιηθεί κατά συνέχεια, αν και δεν το νομίζω. Και θέλει μέχρι την Κυριακή να τελειώνει και με ακόμα 2-3 υποθέσεις για να πάει με ακόμα πιο γεμάτο ρόστερ η ομάδα στην Ολλανδία, όπου θα γίνει και το βασικό μοντάρισμα από τον Σάβα Παντελίδη μέσα από τη διαδικασία των 3 φιλικών που θα δώσουν οι κυτρινόμαυροι μέχρι τις 12 του Ιούλη. Τι γίνεται ρε φίλε, η Google μας έχει γεμίσει πολιτικούς, κάτσα τους κάνω ένα blog όλους. Κουκουέ βλέπω, νουδού βλέπω, τι γίνεται ρε φίλε. Εκλογές έρχονται. Παιδιά δεν είναι δική μας αυτή, να ξέρετε, είναι της Google. Και τι να κάνουμε τώρα. Άμα θέλουν να διαφημιστούν οι βουλευτές, να τα δώσουν σε εμάς. Λοιπόν. Ναι. Καλά, το είπα. Τα λες ωραία. Έτσι. Λοιπόν. Αν θέμα Ρόζ. Θέμα Ρόζ. Τα είπα. Συμφώνησε. Όχι, δεν είμαι. Άλλο θέλω να πω εγώ. Α. Πέρασε από διάφορες διακυμάνσεις η όλη υπόθεση. Καθώς υπήρχε μία. Κατά κάποιο τρόπο συμφωνία του παίκτη με τον Άρη πριν φύγει για τη Γαλλία. Με βάση όμως ένα συγκεκριμένο ποσό
και ένα συγκεκριμένο ποσό μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή στη Λοριάν. Η Λοριάν δεν το δέχτηκε αρχικά αυτό. Ναι. Δεν δέχτηκε ούτε την πρόταση του Άρη την αρχική. Δεν δέχτηκε ούτε τα χρήματα τα οποία έδινε ο Άρης. Και πήγαμε σε μια διαπραγμάτευση την οποία εξελίσσονταν εδώ και ένα χρονικό διάστημα. Τελικά το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε συμφωνία του Άρη με τη Λοριάν. Ο Άρης ανέβηκε λίγο. Ο Άρης ανέβηκε στα διπλά λεφτά από ό,τι έδινε. Το ποστό μεταπόληση αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία. Okay. Άρα θα δώσει περίπου 100.000 ευρώ συν το ποσοστό μεταπόληση που θα κρατήσει η Λοριάν για τα δικαιώματα του Ρόουζ. Άρα μιλάμε. Τι? Κάτι παραπάνω από 100.000. Κάτι παραπάνω από 100.000, δεν είναι. Ποια? Αυτά που θα δώσει η Λοριάν. 100 είναι. 110, κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, τα 10 είναι. Εντάξει, τα 10 έχουν μιλήσει σημασία έχουν τώρα. Τέλο πάντων, εκεί είναι 100 με 120 πέσα. Ναι. Ενώ έδινε 50 στην αρχή. Αυτό είναι το θέμα. Δίνει λοιπόν αυτά τα χρήματα στους Γάλλους, αγοράζει λοιπόν τον ποδοσφαιριστή από την από τη Λοριάν. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτή η χασούρα για την ομάδα, ενώ αρχικά η συμφωνία του ποδοσφαιριστή και με τους εκπροσώπους του συμπεριλάμβανε ότι κοίταξε να δεις, για να πάρεις εσύ τυχαία θα πω ένα ποσό 200 και 50 Λοριάν, 250 εγώ τόσο θέλω να μου στοιχήσουν. Αν εσύ καταφέρεις και πληρώσω 0 στη Λοριάν, θα τα πάρεις εσύ τα 250. Ναι. Όταν όμως από τα 250 πάμε στα 320, αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται όλο το ποσό να το φάει ο Άρης, το πάει και κάνει και ομοιοκαταληξία με το όλο. Βάλαβες. Βάλε και την εφορία μέσα. Συν τις εφορίες, συν το μου, μου σου του, ρου σου του. Και για έναν παίχτη που νομίζω ότι εντάξει καλός χρυσός, αλλά είναι κάπως αρκετά αυτά τα χρήματα για τον... Την Πέμπτη λοιπόν συμφωνείς με τη Λοριάν, αλλά ο εκπρόσωπος του Ρόου σου λέει, ωραία, 120 Λοριάν και 200 σε μένα, 320. Ωι, όπα, μεγάλε. Όπα, όπα. Μεγάλε, όπα. Είπαμε. Και ο Ρόου πάτησε λίγο σε αυτή την ανάγκη του Άρη για να τον κλείσει άντε. Αυτές λοιπόν τις 2-3 μερούλες. Χωρίστηκε στη μέση η χασούρα. Να χάσω εγώ, να χάσει και εσύ, ρε φίλε. Okay. Ναι. Θα δώσω εγώ κάτι παραπάνω, θα τα δώσω λαγό. Και έτσι υπήρξε μια μικρή αναπροσαρμογή στη συμφωνία με τον Ρόουζ. Με τον Γάλλο. Πήγες να το πεις. Ναι. Μεγαλική προφορά. Με τον Ρόουζ. Τέλος πάντων, ο Ρόουζ συμφώνησε σήμερα. Και αυτό το οποίο περιμένει ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή το χαρτί από τη Λοριάν. Ότι ναι, οκ, σας τον παραχωρούμε. Ώστε να ανακοινωθεί και επίσημα και να έρθει ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί με την ομάδα, να πάρει και αυτός κανονικά μέρος στις προπονήσεις. Γύρω στα 150 χιλιάρια. Τι, παραπάνω είναι η δική του αμοιβή. Λίγο παραπάνω. Να. Okay. Να. Νομίζω είναι για 170-180. Εκεί πέρα, ναι. 150 με 200 εκεί πέρα καπάνω μέσα. Τέλος πάντων. Υπάρχουν, κοίταξε αυτά, υπάρχουν πάντα και μπόνους και τέτοια. Δηλαδή όλοι οι παίκτες έχουν κάποια τέτοια. Ξεκινά δηλαδή με μια βάση και ανεβαίνουν σταδιακά. Δεν μπορείς να πεις το ακριβώς το 150, γιατί όταν το 140 είναι το fix και πετυχαίνεις τους στόχους σου, παράδειγμα λέω, πας στα 200 σίγουρα, με βάση τα bonus που έχουν οι ποδοσφαιριστές, συμμετοχές. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των bonus σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αναγκάζει εισαγωγικά τον ποδοσφαιριστή να κερδίζει τα έξτρα λεφτά μέσα στο γήπεδο. Εγώ είμαι μόνο υπέρ των bonus. Απλά κάποιοι παίκτες δεν έρχονται μόνο με bonus. Σου λέει, όχι, ρε φίλε, εγώ θέλω 200. Δεν με νοιάζει. Τι πας να κάνεις και δεν μου δίνεις εμπιστοσύνη. Υπάρχουν διάφορα θεματάκια. Τέλος πάντων. Τώρα θα έρθει ο Βέλεθ και θα σου πει: θέλω περισσότερα. Ποιος? Ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ, λοιπόν, μια που το άνοιξες. Μόλις τελειώσεις με αυτά, θα ασχοληθείς και με αυτόν. Μόλις ολοκληρώσεις τη διαδικασία, θα φωνάξεις τον κύριο Βέλεθ, θα φωνάξεις τον κύριο Κουέστα, θα φωνάξεις τον κύριο Σιώπη. Πάρε μια 200. Και θα τους κάνεις προτάσεις για αναπροσαρμογή των συμβολέων τους και. Ο Σιώπης, επέκταση. Αν δεν κάνω λάθος. Και τον Τικίνη. Ναι, και τον Τικίνη. Ο Σιώπης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι αλλιώς του χρόνου νομίζω στο συμβόλαιο ότι προβλέπει να πάρει κάποια επιπλέον χρήματα. Δεν μιλάω για τον χρόνο. Ναι, εγώ σου μιλάω. Ναι, καταλαβαίνω. Οι τέσσερις που ανέφερα. Καταλαβαίνω τι λες. Θα είναι μια διαδικασία προσφοράς για περισσότερα χρήματα από τώρα. Δηλαδή, έχεις να παίρνεις 240 του χρόνου. Πάρε 300 του χρόνου έτσι. Και 350 τον επόμενο. Παράδειγμα λέω τώρα. Έτσι. Ναι. Ωραία, τα μοιράζω εγώ τα λεφτά. Αυτό εννοώ. Δηλαδή θα του αυξήσει και τα φετινά του λεφτά. Αλλιώς γιατί να το κάνει τώρα. Καλά, ναι. Θα του λέω κίνητο. Αυτή λοιπόν
είναι η κατάσταση με τον Rose. Νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουμε κλείσει με την άμυνα. Ο Άρης θα πάει να πάρει κι άλλον αμυντικό, να ξέρετε. Στόπερ. Στόπερ. Ναι, ναι. Και ένα απλά δεν βιάζεται πλέον. Ναι. Δεν βιάζεται. Όχι, έχει επιλογές, εντάξει. Τώρα μπορείς να περιμένεις και μέχρι, το... μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι τον Αύγουστο δεν έχει πρόβλημα. Γιατί το Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο. Εννοώ στα τελειώματα, κύριε φίλε. Εκεί που πέφτουν οι ρούχοι και τα κασέ κάποιων ποδοσφαιριστών. Μα αυτή τη στιγμή έχεις Βέλεθ, Ρόουζ, Σόουζα, Δελιζήσι. Τέσσερις. Δεν ξέρεις τι θα γίνει με τον Πιτσίρικο που ήρθε. Εντάξει, και ο Νταλή πρέπει να κλείσει. Να το πούμε και αυτό, δεν το είπαμε στον κόσμο. Το είπαμε. Το είπαμε. Ότι ήρθε. Ήρθε, ναι, α, ναι. Το είπες. Ήρθε, ναι. Το είπαμε. Το είπαμε πριν. Καρτά σου. Με τον Νταλή. Ναι, ασάντα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια άλλη κατάσταση. Τώρα μιλάμε για παίχτες που τους υπολογίζεις ως βασικές και πρώτες εναλλακτικές επιλογές. Εντάξει. Έχεις ένα, το δίδυμο που σου έβγαλε το μεγαλύτερο κομμάτι του δεύτερου γύρου, δηλαδή τον Ρόζ και τον Βέλεθ. Οι δύο συγκεκριμένοι, και νομίζω ότι είναι και αρκετοί για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχεις να δώσει με την ΕΛΕΜΕΣΟΥ. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές. Να πάρεις ένα στόπερ ακόμα χωρίς να βιάζεις, να πάρεις έναν αριστερό μπακ. Δεξί μπακ δεν ξέρω κατά πόσο θα πάρει ο Άρης τελικά, λόγω Κωνσταντινίδη. Και φυσικά με τον Extreme και ό,τι άλλη συμπληρωματική κίνηση γίνει, γιατί μόλις τελειώσει ο Άρης με αυτές, θα πάει πιο πολύ σε κινήσεις που θα ανεβάσουν την ποιότητα του πάγκου του και όχι της ενδεκάδας του, η οποία έτσι η ποιότητα της έχει ανέβει από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει κάποιοι ποδοσφαιριστές και θα συμφωνήσουν ένας δύο ακόμα. Θα πας λίγο να ανεβάσει την ποιότητα των αλλαγών σου και των αλλακτικών που θα έχει ο Σάββας Παντελίδης την νέα αγωνιστική περίοδο. Κινήσεις που θα γίνουν, που έχει και το χρονικό περιθώριο να τις κάνεις και μέσα στον Ιούλιο. Και ενδεχομένως κάποιοι παίκτες να σωματωθούν και στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ή κάποιοι παίκτες να έρθουν αφού επιστρέψει η ομάδα από την Ολλανδία. Και αυτό είναι πολύ πιθανό και θα το δούμε νομίζω σε κάποιες περιπτώσεις παίκτων που θα αποκτήσει ο Άρης, να σωματώνεται με την ομάδα μετά από τα μέσα Ιουλίου, που θα βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη. Και θα μπαίνει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία της για τα μάτς με την ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ. Εκεί όπου κάψανε την πόλη την περασμένη Παρασκευή, στην εξωτική ΕΜΕΣΟΥ, ολοκληρώσανε 30 μέρες εορτασμού για την κατάκτηση του κυπέλου. Ωραία η Κύπρη. 30 μέρες πανηγυρίζαν για το κύπελο. Και σήμερα ξεκινούν προετοιμασία από ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Λεμεσιανών. Ή όπως λένε στην Κύπρο, των Λεμεσιανών. Λοιπόν, για τη νέα σεζόν. Χωρίς βέβαια να έχουν κάνει πάρα πολλές μεταγραφές όπως ο Άρης. Εντάξει, μόλις μία κίνηση έχουν κάνει αυτοί. Και έχουν και γενικότερα διοικητικά ζητηματάκια. Μετά τις 6 θα μας πει για τους Κινέζους. Οι Κινέζοι, θα σου το πω μετά. Θες τώρα ή μετά. Έχουμε κάνει 7, έχουμε κάνει 5 λεπτά ακόμα μέχρι τις 6. Με τον Σάπ. Δεν το όλο το σκηνές τώρα, μετά τις 6. Μετά τις 6. Να κρατήσει λίγο τον κόσμο σε εγρήγορση. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι τα καλύψαμε πάνω κάτω του ποδοσφαίρου γενικότερα. Αναφέραμε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Ο Τσέρτσι που ήταν να συμπαίξει με τον Μπάσα στην Τωρίνο. Για πες μας γι' αυτό. 41 παιχνίδια μαζί είχαν παίξει. Του έχει βρει εδώ πέρα ο Αντώνης Γκάτζιος φωτογραφία μαζί κιόλας. Πού δεν εδώ. Τσέρτσι. Μπάσα. Και δίπλα και από το κέντρο, ποιος είναι ο Νταλίπη. Ο Μεσαίος δεν μοιάζει λίγο με τον Νταλίπη. Δεν ξέρω ποιος. Πες μας λίγο για Έμαν, τι έγινε, ήρθε, δεν ήρθε, πότε έρχεται. Ήρθε χθες. Πες το ότι ήρθε. Καλά, γνωστό είναι, εντάξει, το είπαμε και πριν. Εκπληκτικός τερματοφύλακας. Σήμερα, αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί κιόλας από την ΠΑΕ και θα γυρίσει πίσω στη χώρα του για να τακτοποιήσει κάποια τελευταία και να επιστρέψει μόνιμα πλέον για να σωματωθεί και στην προετοιμασία της ομάδας και να πλαισιώσει τους Κουέστα και Ντίνο Αρβανίτη που είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Και λογικά θα αποκτηθεί και ένας ακόμα, Χρήσανδε. Ή όχι, λες εσύ. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Ποιος ξέρει. Εσύ είσαι ρεπόρτερ, φίλε. Εγώ είμαι ρεπόρτερ. Τι να κάνω, φίλε. Εγώ δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρεις από αυτά τα πράγματα. Όχι. Καλά, δεν νομίζω ο Άρης τώρα να πάει την επόμενη σεζόν με δεύτερο τερματοφύλακα 21 χρονών. Γιατί? Γιατί, φίλε. Γιατί δεν μπορεί, πέρσι πώς ήταν με ένα δεύτερο τρόπο. Γιατί υπήρχε η λογική το προηγούμενο διάστημα στον Άρη να αποκτηθεί ένας παίχτης ο οποίος θα είναι κοντά στα δεδομένα του Κουέστα ώστε να αυξήσει και ο ανταγωνισμός στη θέση και να είναι σε ετοιμότητα χτύπα ξύλο αν πάθει κάτι ο Ισπανός. Ο Έμαν θεωρείς ότι είναι καλός για αυτή την περίπτωση. Ο Έμαν θεωρεί ότι είναι μικρός. Καλά, το μικρός της πάνω πια. Δεν μπορεί. Άρα πέρσι μας έλεγε ότι ο Αναγνωστόπουλος είναι δεύτερος που ήταν και δεύτερος. Ανακοινώθηκε από τον Απόλλωνα Σμύρνη σήμερα. Μπράβο. Καλή του τύχη. Και νομίζω ότι μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί και ο Παυλίδης από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Παίρνω τον Άρα προφούν οι ποδοσφαιριστές. Με τον Ντζόγλου δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει τελικά εκεί πέρα η περίπτωσή του.
Πήρανε και το Βουό. Βουό, ρε φίλε. Τον πήρε ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί πέρα. Ναι. Στον, στη Ριζούπολη. Και ο Βέλιος ανακοινώθηκε, μιλή ο Κώστα, τον Ατρόμητο μάλιστα. Ναι. Ο Ατρόμητος που ανακοίνωσε και το Χαρίση χθες. Που είσαι έμεινε ελεύθερο στον ΠΑΟΚ. Και εντελώς τυχαία πήγε στον Ατρόμητο. Πραγματικά δηλαδή. Με ελεύθερη μεταγραφή. Ρε, με ελεύθερη μεταγραφή. Ναι. Τυχαία πήγε στον Ατρόμητο. Θα παίζει στα ΠΑΟΚ Ατρόμητο ή ήταν τραυματία. Δεν ξέρω. Εμένα γιατί ο Βέλιος θα πάω στα Ολυμπιακό τώρα θα παίζει. Εμένα μου αρέσει αυτό ο παίκτη. Χαρίς. Είναι ωραίο. Καλό. Που λένε δικό μου από τότε που ήταν στον Πάσακο να παίρνει έξω τον Πάπα. Καλύτερο του ποδοσφαιριστή. Λοιπόν. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις. Η ομάδα επέστρεψε χθες το απόγευμα. Ψιλοδιήμερο είχαν, ξεκουραστήκανε λίγο. Να δώσουμε και τις ευχές μας στον Γιώργο το Δελιζήσι, ο οποίος το Σάββατο ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του, την Καλλιόπη, να ζήσουν, να ευτυχήσουν και γρήγορα τα αριανάκια που θα φέρουν στον κόσμο. Έτσι. Εντάξει, δεν είχε βέβαια πολύ καιρό για να απολαύσει έτσι το ολοκόνσεπτ, γιατί εντάξει, προετοιμασία συνεχίζεται και ο αρχηγός του Άρη θα ενσωματωθεί με την ομάδα. Η οποία φεύγει έτσι ως την επόμενη εβδομάδα για την Ολλανδία με τον Λάρσον. Δεν ξέρω, παντρεύτηκε. Θα παντρευόταν, νομίζω, παντρεύτηκε. Και αυτός μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη μαζί με τους υπόλοιπους που λείπαν στις προηγούμενες μέρες, τους διεθνείς κατά κύριο λόγο, δηλαδή Κόρκουτ, Σιώπη και Μπάσα. Εντάξει, ο Σιώπης βέβαια είναι μια άλλη περίπτωση γιατί ταλαιπωρείται και από αυτό το θεματάκι, από τον τραυματισμό που αποκόμισε σε εκείνο το μάτι της Εθνικής με την Αρμενία, που χάσαμε τον Καραπετιάν και τον Καζαριάν. Και αναμένεται να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων πάνω στην Ολλανδία και όσο η ομάδα θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο break για να γυρίσουμε και να μας πει ο Χρήστος για τους Κινέζους και τα χρήματα τα οποία έρχονται από την Κίνα. Χαμός γίνεται, να ξέρετε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κατασκοπεύω τον εχθρό. Στο στούντιο δηλαδή. Όχι, όχι, δεν είναι, εντάξει. Τι? Για τους Κινέζους, καταρχήν οι γραμμές είναι ανοιχτές στο 23-10-287-888. Αυτό είναι δικό μου ή δικό σου? Δικό μου. Για τους Κινέζους, σε σχέση με τις βόμβες και τα λοιπά. Γιατί έκανε και μια ανάρτηση ο Θόδωρος Καρυπίδης προχθές. Καταρχήν να πω το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις, κάθε φορά που ο Θόδωρος Καρυπίδης ή οποιοδήποτε άλλος ανεβάζει κάτι σχετικό, έχετε την αίσθηση και είναι φυσιολογικό αυτό. Θα είναι παίχτης. Να περιστρέφονται τα πάντα γύρω από τον Άρη. Όχι, πάντα. Παιδιά, ό,τι ανάρτηση κάνει ο Καρυπίδης δεν περιστρέφεται γύρω από τον Άρη. Στην συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση θα πει κάποιος ότι. Οι περισσότερες, ναι. Ναι, πολλές. Ναι. Συγκεκριμένη περίπτωση θα πει κάποιος ότι έμεσα έχει να κάνει με τον Άρη, γιατί μια κατακόρυφη άνοδος στα έσοδά του. Είναι φυσιολογικό να τον κάνει πιο άνετο και σε σχέση με τον Άρη. Η κάμερα μπέρδεψε πολλούς η συγκεκριμένη ανάρτηση που έβαλε. Είναι μια καμερούλα που είχε. Ναι, μπέρδεψε πολλούς. Είναι φυσιολογικό γιατί αύριο θα έχει πολλές κάμερες στο Ζάπιο. Ναι. Ο Καρυπίδης βεβαίως εννοούσε αυτό. Αυτή την παρουσία των Κινέζων στο Ζάπιο για την τεχνητή νοημοσύνη και. Artificial intelligence. Αυτά εδώ πέρα τα περίεργα. Ναι, ναι. Τα οποία βέβαια μιλάμε για deal δισεκατομμυρίων. Όχι εκατομμυρίων. Δισεκατομμυρίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν σε αυτό το deal των δισεκατομμυρίων έχει μισό τα εκατό ο Καρυπίδης. Κάτι εκατομμύρια δηλαδή. Θα είναι κάτι εκατομμύρια. Ναι, που δεν είναι καθόλου άσχημα. Αυτό είναι το deal. Αυτή είναι η βόμβα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα deal που έχει, στα οποία έχει προχωρήσει η οικογένεια Καρυπίδη και τον καθιστά σε κάθε περίπτωση έναν πολύ δυνατό επιχειρηματία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτά τα από εκεί χρήματα έρθουν και στον Άρη, είναι θέμα δικό του. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αν αυτό συνδυαστεί με ένα project στο γήπεδο παραδείγματος χάρη, είναι επίσης ένα θέμα το οποίο εξαρτάται από τον ίδιο και τη συνεργασία που έχει με τους Κινέζους. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό όντως θα ισχύσει. Ναι. Και θα ισχύσει με αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους από την Κίνα που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα υπόλοιπα
και σε σχέση με συγκεκριμένα πράγματα που προγραμματίζονται για το Βικελίδης. Όσον αφορά την είσοδο, την έξοδο, την παρουσία στο γήπεδο, το πώς θα μπορεί να λειτουργεί ένας φίλαθλος από το πώς θα αγοράζει το εισιτήριό του και τη φανέλα του μέχρι τα bonus μπορεί να εισπράττει στο κινητό του κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους πραγματάκια που στο εξωτερικό φαίνονται πάρα πολύ απλά, αλλά στην Ελλάδα είναι ακόμα συνηπιακό επίπεδο και είναι από ελάχιστες ως καμία οι ομάδες που τα τρέχουν στα γήπεδά τους, γιατί πάρα πολύ απλά είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Όταν όμως είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα το δημιουργεί, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να έχεις κάτι πολύ καλύτερο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για τον Θόδωρο Καρυπίδη και την Ειρήνη Καρυπίδου η αυριανή, με την παρουσία τους εκεί στο Ζάπιο και με τους Κινέζους. Ο τύπος αυτός που διάβασα χθες το όνομά του είναι ο νούμερο ένα στον τομέα του και θα είναι ο ίδιος παρόν, θα δώσει το παρόν αύριο σε αυτή την διαδικασία. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος για τους Κινέζους θεωρείται κάτι σαν ο Bill Gates της Κίνας και ένα τέτοιο πράγμα, γιατί διάβαζα το βιογραφικό το ότι είναι. Πολλά λεφτά λοιπόν. Ακριβώς, εκεί θέλω πολλά να καταλήξω. Τώρα να σας πω ένα όνομα, να σας πω δηλαδή ο Γκουν Χουν Χάν, να σας πω και ένα τέτοιο και... Okay. Προσπαθώ να σας τον περιγράψω για να σας βάλω μέσα στο κλίμα. Κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι και ο Άρης θα έχει πολύ μεγαλύτερες προοπτικές, αρκεί βέβαια αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στον Άρη, έτσι, γιατί και ο Κοντομινάς είχε παιδιά λεφτά, δεν τα βάζει τον Άρη. Σωστό. Τα επένδυε αλλού. Συναυλία, αν αφήσει εκεί, ο Ρουβάς είχε μια συναυλία, θυμάμαι τότε, κατοικότερα. Κατοικότερα. Ναι, κάτι από εδώ, από εκεί. Δυσκολεύεσαι λίγο. Αλφα, ναι, θέλω να πω ένα όνομα κοπέλας, αλλά το ξεχνάω. Λοιπόν, επενδύσεις γενικότερα που υπήρξαν. Γιατί για τον τέτοιο, για το κανάλι του εννοώ, ρε φίλε. Σκεφτείς κάτι άλλο. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, το θέμα είναι να έρχονται και εδώ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάει καλά θα τα βάζει και στον Άρη. Έτσι. Τι λέει ο φίλος στο μηνυματάκι του. Φίλος 79. Ναι. Αν οι δουλειές του Καρυπίδη πάνε καλά, θα κερδίσει και ο Άρης. Λέει, το έχει αποδείξει. Εμείς τι περιμένουμε με τα 4.000 διαρκείας. Να μας την ξαναπεί δικαίως ο Καρύπ. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς ακόμα. Νομίζω ότι σιγά σιγά τώρα που θα βγούμε και σε προετοιμασία κτλ. Θα γίνει ένα δεύτερο κύμα με την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία. Πριν το μας με την ΑΕΛ, στο φιλικό με τον Ατρόμητο. Εκεί θα γίνει ένα κύμα και συνήθως όταν σε αυτά γίνεται ένα μαζικό ντου, νομίζω ότι εκεί θα πάμε. Πολλές φορές. Θα ανεβούμε και θα διπλασιάσουμε τα εισιτήρια. Πολλές φορές ο κόσμος θέλει την αφορμή για να πάει στο γήπεδο να πάρει το διαρκείας. Πάρτε για παράδειγμα την παρουσίαση του Ιντέγη την προηγούμενη εβδομάδα. Πολλοί που βρέθηκαν εκεί πήραν διαρκείας. Ναι. Άρα ανεβήκαμε, περάσαμε 4.000. Εγώ πιστεύω. Εντάξει, περάσει ώρα, πιστεύω 4.000. Εντάξει, όχι. Που για την εποχή είναι καλά. Να σου πω κάτι. Ο Άρης πέρυσι είχε 6. 6 και κάτι. Τώρα ήδη έχει φτάσει στα 4 και ανεβαίνει. Και δεν έχουμε κλείσει ακόμα τον Ιούνιο. Είχε 5.890. Εκεί πέρα, ναι, 6. Τέλος πάντων. 6 κάτι με τα χορηγικά. Ναι. Από τα οποία όμως 5.890 τα 4 τόσα, ναι, ήταν στα πέταλα. Ναι. Παίζει και αυτό. Σίγουρα. Το ρόλο του. Γιατί είναι πιο φθηνά. Απλά σου λέω ότι είμαστε ήδη πάρα πολύ καλά συγκριτικά με πέρυσι. Με τους αριθμούς που είχες πέρυσι. Γιατί είσαι πολύ κοντά στο να ξεπεράσεις τον περσινό αριθμό. Εντάξει, τώρα το αν θα πιάσει διψήφιο ή όχι, για μένα δεν είναι δύσκολο και είναι πολύ ρεαλιστικό ο κόσμος μέχρι τέλη Αυγούστου να φτάσει στα διαρκεία σε διψήφιο αριθμό. Και γιατί να μην το κάνει. Με αυτά που κάνει η ομάδα. Με τις μεταγραφές που κάνει, αν πετύχουν σε ένα 60-70%, όχι παραπάνω, πολλοί από εσάς που δεν πάτε να πάρετε το διαρκεία σας, θα τρέχετε να πάρετε μεμονωμένα εισιτήρια. Τα play-off δεν είναι μέσα διαρκείας. Τα play-off δεν είναι. Δεν είναι, μπράβο, καλά θυμόμουν. Θα τρέχετε να... Θα βγει πακέτο προφανώς εκεί. Ναι. Τρία παιχνίδια ακόμα. Θα τρέχετε να πάρετε μεμονωμένα. Και αυτό έσοδο είναι για την ομάδα. Φυσικά. Δηλαδή πέρσι η ομάδα, και αν δεν είχε η ομάδα την αναποδιά στα δύο μάτς με Ξάνθη και Ατρόμητο που ανοίξαν οι ουρανοί, θεωρώ
θεωρώ ότι θα έχει ακόμα πολύ μεγαλύτερο αριθμό μεμονωμένων εισιτηρίων. Με την Ξάνθη είχε παραπάνω, εντάξει, οκ. Okay, αλλά θα μπορούσε να έχει σίγουρα περισσότερο γιατί ήταν τελευταίο μάτς της σεζόν. Με την Ξάνθη είχε παραπάνω και τελευταίο, αλλά και αυτό μία ώρα πριν το τέτοιο έβρεχε. Καταρακτοδός. Βλέπω Καρυπίδης βροχή από πέρυσι και αλλάζει δρόμο. Δηλαδή, όντως. Δηλαδή, πάει... δηλαδή, το μόνο που του μένει είναι να έχει καμιά μπόρα 25 Ιουλίου. Εντάξει, επειδή έχει ζέστη. Μπόρα εδώ πέρα 25 Ιουλίου, δύσκολα. Γιατί? Πολύ δύσκολα. Έχει κάτι φαινόμενα τέτοια. Πολύ δύσκολα. Μια φορά ακόμα, πιο ακόμα πιο δύσκολα στην Κύπρο να βρέξει. Εκεί δεν τα παίρνει αυτό στα εισιτήρια. Σωστό γι' αυτό. Εγώ το λέω για τον κόσμο περισσότερο που ίσα, ίσα, εκεί θέλει τη βροχή. Που θα πάει. Μην το λες. Μην το λες. Γιατί? Γιατί όταν βρει, τι σημαίνει ότι έχει. Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχει αρχίσει να βρέχει καλοκαίρι. Τα προηγούμενα χρόνια, πιο παλιά, είχαν μεγάλο πρόβλημα και τους φέρνανε νερό με μεγάλα πλοία από την Κρήτη. Γιατί είχαν θέματα. Μάλιστα. Πολλά ζητήματα εκεί πέρα. Πάντως βλέπουμε και είναι ωραίο έτσι και τους οπαδούς του Άρη στην Κύπρο να δραστηριοποιούνται ήδη. Μιας που μας δόθηκε αφορμή λίγο και μιλήσαμε και αναφερθήκαμε στα μάτς με την ΑΕΛ. Γιατί υπάρχει και ο Super 3 Κύπρου. Που ήδη οργανώνει πραγματάκια, βλέπουμε ότι θα υποδεχθεί την ομάδα στο αεροδρόμιο και έχουν βγει και ενημερωτικά στη σελίδα του στο Facebook. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Όσον αφορά κατευθύνσεις για τους φίλους του Άρη, θα ταξιδέψει στην Κύπρο εκείνες μέρες για τον επαναληπτικό της 1ης Αυγούστου. Πρόθυμα τα παιδιά εκεί πέρα να βοηθήσουν και θα προσπαθήσουμε κι εμείς μέσα στις επόμενες ημέρες και μπαίνοντας τον Ιούλιο, νομίζω την επόμενη εβδομάδα σιγά-σιγά, να έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά του Άρη εκεί πέρα στην Λευκοσία, προκειμένου να μας βάλουν και αυτά λίγο στο κλίμα και να δούμε πώς ετοιμάζονται και αυτοί για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί για αυτούς είναι ένα σημείο αναφοράς, κάτι το οποίο τους ήρθε ως μάνα εξ ουρανού, γιατί η μόνη επαφή με τον Άρη ήταν από την τηλεόραση ή αν μπορούσαν και έρχονταν σε κάποια μάτς μέσα στην σεζόν. Και έχουν και το δικό τους εκεί πέρα πολύ ωραίο χώρο, είναι η αλήθεια, στη Λευκοσία, κοντά στο πατρικό μου εκεί πέρα κιόλας, δεν είναι πολύ μακριά. Και τον έχουν φτιάξει με μεράκι και νομίζω είναι μέλος και ο Τάκης ο Παπέτας. Ναι, είναι. Ναι, είναι εκεί πέρα. Εντάξει, θα μας απασχολήσει πιο μετά βέβαια εκείνο το παιχνίδι. Ας έρθει πρώτα με το καλό το μάτς της 25ης του Ιούλη με την ΑΕΛ Μεσού και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εντάξει, για να επιστρέψουμε λίγο στην κουβέντα με τα διαρκείας. Δεν είναι το θέμα να μπούμε σε δικασία που λέει και ο φίλος του 79 να την ξαναπεί ο Καρυπίδης στον κόσμο. Εντάξει, ξέρει και αυτός ότι νομίζω ότι για τα δεδομένα της εποχής είναι καλά ο αριθμός αυτός. Και είναι αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι δεν υπάρχει σταθερή ροή και δεν νομίζω να υπήρχε ποτέ σταθερή ροή στη διάθεση του διαρκείας. Είναι 2-3 ντου μέσα στο καλοκαίρι που ανεβάζουν κάπως τον αριθμό. Υπάρχει πάντα, ξέρεις, υπάρχει πάντα μια διαφορετική ανάγνωση κάποια πράγματα. Γιατί αν πάρω την ανάγνωση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πόσο, 23 Ιουνίου. Και πες μου εσύ 24 Ιουνίου. Ποια άλλη σεζόν είχαμε πάνω από 4.000 διαρκείας? Δεν ξέρω τη σεζόν που φτάσαμε τα 11.800, πώς έκαμε φτάσει, που ήμασταν, σε τι φάση ήμασταν και πώς πήγαινε η ροή. Και πώς πήγαινε η... 24 Ιουνίου, ναι. Είναι η μόνη σεζόν. Ήσουν εδώ, δεν είναι γι' αυτό. Αυτή η σεζόν είναι η μοναδική. Ναι, από με τότε. Εμένα. Ναι. Λοιπόν, περιφάνεια. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι ο Άρης τότε είχε κάνει στις 24 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι γιατί είχα κάνει ένα post τότε. Είχε κάνει 6 μεταγραφές. Ίδια. Ποιος είχε πάρει? Ο πρώτος ήταν ο Γκρασιάν. Ναι, που είχε γίνει ο μεγάλος ντόρος τότε. Μπράβο. Ο Αμπρίου είχε έρθει τέλος καλοκαιριού. Όχι. Όχι, είχε έρθει πιο πριν. Προετοιμασία κανονικά ήταν ο Αμπρίου. Ήταν, ναι. Ήταν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Καλά ονόματα που έρχονταν ο ένας πίσω από τον άλλο. Ναι, ναι. Και αυτό είχε γίνει γιατί παράλληλα ήταν και τότε οι εκλογές που είχαμε στη Λέσχη. Οπότε καταλαβαίνεις τι γινόταν. Είχαμε προεκλογικές υποσχέσεις. Ναι. Ο λόγος που διαλύθηκε η Λέσχη στο τέλος δηλαδή. Ότι χωριστήκαμε μεταξύ μας σε κόμματα και πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Ξαναεπαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα και τις χαζομάρες που κάναμε τότε. Γιατί χαζομάρα είναι αυτό. Όταν δύο αριανοί μαλώνουν ποιος είναι ο καλύτερος πρόεδρος για τα συμφέροντά του και πάνε σε μια διαδικασία ακριβώς όπως βλέπουμε τώρα να μαλώνει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο κακό μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν ήμασταν έτοιμοι για την ομάδα. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι γενικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, όχι μόνο στον Άρη για τέτοια project. Οπότε, VAR. VAR. Κολομβία, Παραγουάη, 2-0.
Ναι, είναι επανάληψη νομίζω. Πώς έλειξα. Δεν έχω ιδέα. Δεν παρακολουθώ ακόμα. Αν δεν έχει ιδέα, κάτσε να δούμε, ρε φίλε. Δεν με απασχολεί το κουπάμε. Τι έγινε, ακυρώθηκε τον κόλλο ή όχι. Εμείς που δεν το είδαμε τώρα, δεν είναι ωραίο όμως. Είναι πολύ αργά. Δεν έχουμε δει το ματς και το βλέπουμε τώρα. Άρα τι είναι. Κάτι του λέει. Στο ΒΑΡ. Έχει ακυρωθεί ή όχι το παιδί τον κόλλο αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι την Αργεντινή. Αγωνία. Αγωνία, κυρίες και κύριοι. Κολομβία, Παραγουάη, να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Αυτός ο Βενεζουελάνος που είναι εκεί πέρα. Μας απασχολεί. Μας απασχολεί, ναι. Ο, πώς το λένε, ο Βιλανουέβα. Αυτό το πέρα δόθε. Πώς το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Αυτό έχω. Θα είμαι υπερκινητικότητας. Είσαι υπερκινητικός γενικά σε όλα σου τα πράγματα. Ναι. Α, ωραία. Τα ακούτε, κορίτσια. Είμαι υπερκινητικός. Το παιδί λάστιχο. Ο τυραμόλας. Ο τυραμόλας. ΒΑΡ, πάει να δει το ΒΑΡ. Δηλαδή του λένε τόση ώρα. Τέτοια μιλάνε, ώρα έχει κόπα Αμέρικα. Του μιλάνε τόση ώρα και δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε. Υπάρχει βέβαια κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Να βγούμε στα κινητά μας πλέον. Βεβαίως. Και να δούμε πόσο έληξε το παιχνίδι. Ο Σέρτσι δίνει αβέρτα story, βλέπω εδώ πέρα. Ο Αλέσιο Τσέρτσι. Κάνει το Μικέ. Μάλιστα, άλλο συντήγιο μα. Μου έχει δώσει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό στατιστικό. Το οποίο το στέλνω στο. Μπράβο Γιώργο, ευχαριστούμε. Στο chat του All About Aris. Σχετικά με τι. Τι συνδέει Αμπρέου με Ιντέγια. Οι ομάδες που έχουν αλλάξει. Τι. Όχι. Το χρώμα δεν είναι. Στατιστικό ή πρόσωπο. Που δεν το συνδέει. Το κάτσε να δούμε αν είναι χέρι. Προσπαθεί να καταλάβει αν είναι χέρι τώρα. Χέρι είναι. 19 Ιουνίου και οι δύο. Χέρι φίλε είναι. Μάλιστα. Την ίδια κατάληξη μην έχουν μόνο. Γιατί το είπες ρε φίλε. Ο χαζός της παρέας. Δεν το χαζός. Καλά, εγώ είπα να το γράψω, το γράψουν άλλοι τώρα. Ποιος το. Ναι, εντάξει. Θα το βάλει ο γκάτος, είναι πύραυλος. Δεν καταλαβαίνει. Πιστόλι. Βλέπω εδώ πέρα για λέμε, σου είχαν κι άλλο παίχτη. Χέρι φίλε. Κάτσε να δω. Συγκλονίστηκε. Ο χέρι. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, ο 19χρονος αριστερός μπακ της ΑΕΛ Εμεσού, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα στο μπάλα.com της Κύπρου, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Λεμεσού σεζόν 19-20, καθώς πήρε υποτροφία για να σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα. Περισσότερα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσω επίσημης ανακοίνωσης από μέρους των κυπελούχων Κύπρου. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι πάντως που βλέπουμε και θα πάμε στο διάλογο μετά. Χρήστα, θα είναι. Γιατί έχει γίνει, ναι, το ξέρουμε, αλλά είναι να δω τι θα αποφασίσει για το ΒΑΡ, φίλε. Θα δείξει τώρα το κουτάκι. Πόση ώρα έχει φάει τώρα με το ΒΑΡ, ένα πεντάλεπτο γεμάτο. Φάουλ, χέρι. Χέρι. Ακυρώνεται τον γκολ. 5 λεπτά έχει φάει με το ΒΑΡ. Πώς κόβει το ρυθμό του αγώνα τώρα, δες. Τι να κάνουμε τώρα όμως. Δες όμως τι κάνει όμως. Είναι χέρι. Το οποίο δεν φαίνεται εύκολα σε κανονική ρίγα γιατί χτυπάει πρώτο το τεδίο. Βλέπεις, κοντρολάρει με το χέρι όμως, λέει. Ναι. Κοντρολάρει με το χέρι. Και είναι γκολ. Και το ακυρώνει ο κύριος διαιτητής μας. Μπράβο. Ας πούμε τώρα ο Κάκος θα έλεγε. Η μπάλα πάει από το γόνατο στο χέρι. Εξαρτάται η πια μάλλον. Αυτό πάνω από εδώ. Ναι. Άρα δεν επηρεάζει ο Βιερίνια τη φάση. Ναι. Γκολ κανονικό για τον ΠΑΟΚ. Αν το έβαζε ο Ιντέγε θα έλεγε. Βλέπουμε ότι κοντρολάρει καθαρά την μπάλα με το χέρι. Άρα ορθώς ο διαιτητής ακύρωσε τον γκολ. Ο πληρών, Χρήστα, θα πληρώνω. Σχετικό βέβαια είναι αυτό. Είναι μια ερώτηση αυτή. ο κάκος του Open είναι σε αυτούς τους 6 μήνες ή. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Το πληρώνω. Μάλλον είναι πληρωμένη είδηση. Λίγο... Δεν ξέρω. Τάσο, εσύ πληρώνεις κανονικά στο Open. Καλά, δεν νομίζω ότι του λείπουν. Δεν νομίζω αυτά τα κακεντρεχή δημοσιεύματα ότι είναι απλήρωτοι 6 μήνες να ισχύουν. Εντάξει, όλες κακεντρέχεια. Όλες οι επιχειρήσεις θα δημιουργούν προβλήματα. Κακεντρέχεια. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι πολεμά τον Ιβάν. Που δίνει τόσες δουλειές. Τι. Μάλιστα. Τον πολεμάνε. Λοιπόν, τελειώσαμε και με το ΒΑΡ εδώ πέρα στο μάτς που βλέπουμε σε επανάληψη. Θα το δούμε το χρόνο τελικά εδώ πέρα. Δεν μου λες Γιώργο, εδώ έχω έναν ρουφ που μου λέει ότι έχεις γενέθλια 19 Ιουνίου. Ισχύει. Πώς τους πιάνω έτσι ρε φίλε. Ποιος Γιώργος είναι. Αυτός που στείλε για το 19 Ιουνίου. Να σου πω. Και όμως ισχύει. Πω! Μιλάμε, έχω δίκτυο ολόκληρο, φίλε. Αυτό, να σου πω. Έχω δίκτυο. Αυτό. Όχι. Α. Έχω δίκτυο ολόκληρο, φίλε. Πω, 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 πω. Όχι, δεν μου το είπε αυτός που λες. Άλλο Γιώργος έγινε, θέλει σήμερα. Ο...
Τον είπες χρόνια πολλά. Ποιος γιος έχει σήμερα. Αυτός ρίχνει εδώ πέρα. Ο Ρόουζ. Αυτός που είναι εδώ. Ο Γιώργος. Μας κέρασε. Όχι. Πού είναι, στη Μύκονο. Όχι. Νύχτες στη Μύκονο. Στη δουλειά του είναι. Είναι, γύρισα τη Μύκονο. Τώρα, μια εβδομάδα έχει. Τρεις μέρες πήγε στην Μύκονο, άνθρωπος, τον έφαγες, εντάξει. Μπορεί να ακούει κιόλας, γιατί ακούει καμιά φορά τα φιλιά μας να τη στείλουμε κιόλας και πάλι τα χρόνια μας πολλά. Τι. Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να μην ακούει. Ακούει. Πώς θα ενημερωθεί να ακούει πολλές φορές. Λοιπόν. Δεν το είπα. Εγώ, αδελφέ μου, δεν είπα τίποτα. Αυτό τα λέει, να ξέρει. Ξεκάθαρα. 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 Εγώ έχω την ευθύνη άλλωστε για τη δημιουργία αυτού. Και αυτού. Αυτού τη κατάσταση. Και αυτού. Πάρα πολλού. Πάρα πολλού. Πόσοι δηλαδή. Πόσοι πια είναι δικά σου δημιουργήματα. Ό,τι είναι, όποιοι είναι καλά παιδιά στο χώρο και άξια. Δύο δηλαδή. Είναι δημιουργία μου. Δύο. Τι? Δύο. Όχι, ο Σαβίδης, ας πούμε, είναι φίλος μου. Δημιουργία δεν είναι, δεν είναι δημιουργία σου. Εμείς ναι, αλλά πέρασε τα χέρια μου. Στο τέλειο. Του δώσα τις σωστές αρχές. Τα καλύτερα παιδιά. Και άλλαξε την πορεία του. Αδελφός μας. Τι. Αδελφός μας. Και μόλις ήρθε με εμένα, μετά απογειώθηκε η καριέρα του. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, βέβαια. Άρχισε να πληρώνεται καταρχήν. Βεβαίως. Μπεταράδες. Έτσι. Έτσι. Τα λέμε γι' αυτό. Βεβαίως. Διαβάζεται κάθε μέρα στο λαμπαουτάρι. Για τους μπεταράδες. Βεβαίως. Όχι, μπεταράδες γράφουμε κάθε μέρα στο λαμπαουτάρι. Βεβαίως. Άντε εδώ πέρα. Τι λέει, μονόδρομος νίκη. Άρχισε, δεν το λέω. Μία φορά το είπα και βγήκε το ανάποδο. Για συγγνώμη, για το λέγα δεν έβγαινε. Έβγαινε με κανονικά τα προγνωστικά. Αναλυσάρα από πάνω μέχρι κάτω. Έχει καλή ανάλυση πεταράδες. Πληρώνεσαι με πεταράδες. 100% έχω πάρει λεφτά. Όχι, όντως πληρώνεσαι με πεταράδες. Λοιπόν, λοιπόν. Συνέχισε. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να φάμε ένα ριζόγαλο. Κάτσε, Βασίλη, περίμενε. Βιάζει κατευθείαν. Αυτό εδώ την ώρα 6 με 7 περίμενε, Βασίλη. Όχι, λέω πληρώνεις 6 με 7. Καλό. Εσύ πληρώνεις για κοινό. Καλό. Αν δεν υπήρχε το τζάμι, δώσε ένα το χέρι. Όχι. Πρόσεχε λίγο. Αυτός όντως πληρώνεται για αυτή την ώρα που λέει. Αλήθεια. Σκάνδαλο τότε. Καλά κάνεις. Και το ανάποδο είναι. Σκάνδαλο. Αυτός είναι το ανάποδο. Τι? Σταυροπόδι. Και πληρώνεται. Σκάνδαλο. Ο άλλος είναι σταυροπόδι, ξεκάθαρα. Ενώ θα πρέπει να δουλεύει και πληρώνεται κι αυτός. Ξεκάθαρα, Βασίλη. Μεγάλο σκάνδαλο. Κοιμάσαι. Από σένα τα κόβουμε, να ξέρεις. Πώς βάζει η τέτοια. Οι έρηδες. Τους εργαζόμενους. Θα πλακωθούμε μέχρι τις 12. Τα παίρνουμε από σένα να τα παίρνει αυτός. Μέχρι τις 12 πλακωθούμε, να ξέρεις. Τι. 12 θα φύγει νωρίτερα. Σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο. Το τρώει. 9 φορές το έχει πει. 9 φορές το έχει πει. Δεν μπορώ. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είχε πλάκα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε όλα about Arison Air. Για κανένα τεταρτάκι θα πάμε ακόμα παρέα. Χρήσανο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Δεν είστε ζεστοί. Όταν πηγαίνουν όλα καλά, δεν λέτε κουβέντα. Πρέπει να γίνει κάτι αρνητικό. Διακοπές έχουν πάει κάποιοι. Για να βγαίνετε να γκρινιάζετε. Όπως κάνουν κάποιοι από εσάς, όχι όλοι σας, για να μην σας τσουβαλιάζω. Και όλους μαζί με εκείνους που ψάχνουν την αφορμή για να κάνουν την κριτική. Γιατί κάποιοι ψοφάνε πάνω από ένα πληκτρολόγιο είναι. Πάνω από ένα τηλέφωνο. Έτσι είναι φυσικά. Συμπρόσθετα. Τώρα αγόρασε το Ρίσιο εκεί πράγματα. Ο Καρπίδας. Τι έγινε, πού είναι αυτός με το Ρίσιο. Ο Παοξής. Δεν είχε βγει ένας Παοξής και μας έλεγε ότι έχασε ο Άρης το Ρίσιο. Έτσι δεν έλεγε. Αν γίνει το συγκεκριμένο project. Ναι. Για μένα θα είναι καλύτερη μεταγραφή. Ναι. Και το λέω περισσότερο και τα τμήματα υποδομής. Αυτό όμως δεν έχει άμεσο αντίκτυπο σε μεταγραφικά και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα που γουστάρει ο λαός. Τι να κάνουμε, δεν είναι όμως μόνο αυτά. Γιατί άμα, αυτό είναι κάτι άμα που πούμε, γίνεται και μένει. Άμα πούμε χτύπα ξύλο όμως το πρώτο μάτς και χάσουμε, ας πούμε. Έχασε. Ήταν επιτυχημένο ή αποτυχημένο ο Καρυπίδης. Να χάσει δηλαδή, άρχισε έλεμε σου να χάσει. Ναι. 0-1. Ναι. Να μα πάρει στην επανάληψη. Αποκλειστό, ρε φίλε. Άμα αποκλειστεί. Ναι. Θα είναι σίγουρα αποτυχία. Δηλαδή θα έχει κάνει το Βικελίδης. Αποτυχία. Θα έχει αλλά... αγοράσει τα στρέμματα στο Ρίσιο, θα έχει κάνει τις μεταγραφές, ναι. Αλλά μπαίνει μέσα και χάνει. Αποτυχία, αλλά προχωράς. Α, προχωράς. Φυσικά δεν μένεις εκεί. Δεν γιατί να μείνεις. Δεν κάνουμε ό,τι κάναμε με τη Λαμία να τον βρίζουμε. Όχι, το... προχωράς. Βλέπεις τι φταίει, το διορθώνεις και προχωράς. Μάλιστα. Εντάξει. Βλέπεις τι πρέπει να αλλάξεις ενδεχομένως, το αλλάζεις και προχωράς. Αλλά δεν χρειάζεται να μελετάμε το συγκεκριμένο ζήτημα αρνητικά. Μακάρι να περάσει η ομάδα και να προχωρήσει
Και στου ομίλου να μην φτάσει, άμα περάσει ένα-δύο γύρου, λεφτάκια στην τσέπη του Καρυπίδη θα μπουν νομίζω. Καλά λεφτάκια. Όχι τώρα τα ποσά που υπάρχουν στου ομίλου, σε καμία περίπτωση. Αλλά και πάλι, άμα φτάσει δηλαδή μέχρι τα playoff, πόσα χρήματα μπορεί να βάλει στην τσέπη του. Δεν μπορεί να βάλει 200-300.000 ευρώ. Πιστεύει. Θα τι προκρίσει. Μέχρι τα playoff. Ναι. Πόσα μπορεί να βάλει. Μόνο 350 είναι από την UEFA που παίρνει. Άσχημα είναι. Τι. Αν κάνεις δύο προκρίσεις, φτάσεις δηλαδή μέχρι τα play-off, παίρνεις τόσα περίπου, 170 και 180, μπορεί και παραπάνω. Καθόλου. 160 και 250, 10. Είναι ένα... 3 με 4 εκατοστάρικα, έτσι είναι να το πω. Είναι ένα, δείτε το πώς θέλετε, είναι το συμβόλαιο του Ιντέγια. Χωρίς εισιτήρια... Ναι, καλά, εννοείται. Και τέτοια πράγματα. Βγάζει ενώ ότι συμβόλαιο, παίρνεις από την UEFA. Το συμβόλαιο του Ιντέγια, να το πούμε έτσι. Και τελείωσε, δεν έχεις πρόβλημα, χωρίς την εφορία. Εντάξει, γιατί υπάρχει και φορέα στη μέση πάντα. Πάντα. Ναι, αλλά οκ. Okay. Βγάζει όμως το συμβόλαιο του Ιντέ για τα καθαρά που θα του δώσει. Ωρε φίλε. Δεν είναι άσχημα. Πέναλτι. Πέναλτι. Πόσο έλειξε άραγε αυτό το μάτσο, ρε φίλε. Εμείς δεν έχουμε πει. Στο 90 είμαστε. Πόσο είναι, ρε φίλε. 1-0 στο 90, αλλά κερδίζει πέναλτι η Κολομβία. Τρομερό. Μάλιστα. Υπάρχει βάρ πάλι. Υπάρχει βούρστ. Τι? Υπάρχει βούρστ. Βούρστ υπάρχει στη Γερμανία. Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί και στην Ολλανδία βέβαια. Έχει βούρστ, δεν, όχι στην Ολλανδία, δεν είναι. Δεν βρήκαμε κάτι ωραίο. Μάλιστα. Στην Ολλανδία. Πρέπει να δούμε το φαγητό τώρα στην Ολλανδία, φίλε. Να το δείτε, Χρήστα. Να το δούμε. Αν θα είναι αντάξιο των προσδοκιών. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Να το φτιάξω. Η ομάδα φεύγει την, αυτή τη στιγμή, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε στην Ολλανδία. Θα είστε. Και θα βγούμε ανταπόκριση στο λαμπαουτάρι στον Νίκο Παπα. Μουσικάρε, θα παίζουμε Καβαδία. Πού είσαι, ρε φίλε, από την από Δευτέρα. Χαμός θα γίνει. Μουσική εκπομπή. Παρέμβαση Χρύζανθου. Πρέπει να δω και το τέτοιο φίλε, το clean fit. Τι? Clean fit στο κινητό μου γίνεται. Ανάλογα με το internet που θα έχεις. Με wifi. Με wifi. Άμα έχεις καλό internet εκεί θα γίνεται. Θα έχω, ναι. Άμα έχεις τότε θα γίνεται, εντάξει. Θα σε βγάζουμε 5 με 6. Βασικά αφού δεν υπάρχει το clean fit, μπορείς να κάνεις κανένα κουμπί από εκεί. Ναι, φυσικά. Την ώρα, αν είμαι την ώρα στο δωμάτιο, φυσικά θα είμαι. Γίναμε. Ωραία. Θα είναι πολύ βασικό αυτό, θα είναι πολύ καλό. Ποιο θα κουβαλήσω την άλλη Δευτέρα εδώ κάτω. Καλή ερώτηση. Τσίπιος γκάτος, ακούω προτάσεις, άντε. Ποιος θέλει να κάτσει δίπλα μου από την άλλη εβδομάδα. Ποιος είναι, πάει Άρης. Μάλιστα. Τι, η είδηση, πες την. Όχι τίποτα, εντάξει. Εσωτερικής κατανάλωσης. Περισσότερο ζήτημα. Δεν έχει να κάνει με άλλα θέματα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87-8-8-8. Έχουμε κανένα δεκάλεπτο τεταρτάκι ακόμα μπροστά μας μέχρι να κλείσουμε. Έχουμε τον πρώτο φίλο βεβαίως. Γεια σας. Εγώ είμαι ο πρώτος. Ο πρώτος και ο καλύτερος. Και ο τελευταίος. Τελευταίος και ο τελευταίος είμαι. Εντάξει, κάτι γι' αυτό. Μας είπες ότι θα φύγετε στη τέτοια, δεν μας είπες στο ξενοδοχείο. Που υπάρχει. Α, των δημοσιογράφων ή της ομάδας. Της ομάδας, ρε. Κάτσε, γιατί το ανακοίνωσε πάει Άρης και δεν το ξέρω. Α, δεν είναι εκεί που θα είστε εσείς. Όχι, εμείς θα είμαστε άλλο ξενοδοχείο. Σε φτηνό δηλαδή, ενώ η ομάδα θα πάει τώρα με τους Κινέους στα Ριμίνι, πώς τα λένε, να πούμε τα Γουάν. Νομίζω ότι και τον δύο είναι πεντάστερα. Ψέματα. Της ομάδας έχει γυμναστήρια. Της ομάδας έχει γυμναστήρια. Τέτοια πράγματα είναι προσαρμοσμένα στα δεδομένα μιας αθλητικής ομάδας. Το δικό μας δεν έχει τέτοιες απαιτήσεις. Δεν έχει γυμναστήριο εκεί που εκπαιδεύονται στο φαγητό. Γυμνιστήριο έχει εμάς. Καλά. Αυτό είναι όλο η Ολλανδία. Όχι, εμάς είναι γνωστή αλυσίδα. Φλέτσερ λέγονται νομίζω. Φλέτσερ. Είναι γνωστά νομίζω στο εξωτερικό. Εκεί, στο Άρνεμ. Στο χωριό που θα είναι η ομάδα. Περίμενε λίγο να. Φλέτσερ Χοτέρ Κλάιν Σουίτσερλαντ. Σουίτσερλαντ είναι στην Ελβετία. Αν πάμε στην Ελβετία, θα είμαστε λίγο μακριά από το Νέδερλαντ. Όχι, δεν τα ξέρει καλά. Κύριε Τσαλδίδη, σα έπιασα. Σουίτσερλαντ δεν είπε. Σουίτσερλαντ. Α! Η αποστολή στο ξενοδοχείο Fletcher Hotel Klein Switzerland. Ωραία τα λες. Το οποίο διαθέτει γυμναστήρια, πισίνα, τζακούζια, εκείνο, γυμνιστήρια. Ωραία. Μπράβο, η ποδοσφαιριστή. Μια χαρά. Τι γίνεται.
Εκεί θα είναι δηλαδή, έτσι. Ωραία. Είναι στο... Πού είναι αυτό, στο Άρνεμ κοντά? Ναι. Εντάξει, ας επισκεφτούμε. Να έρθείτε. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω? Παρακαλώ. Το ξέχασα. Ντίσελντορφ θα πάμε, λοιπόν, άμα σε ενδιαφέρει, να με πάρεις από το, από το αεροδρόμιο. Πότε θα είσαι στο Ντίσελντορφ? 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου. Δευτέρα. Μάλιστα. Δεν μπορείς. Να κάνω Τρίτη. Να τα αλλάξουμε. Δύο, τρεις, ξέρω εγώ, τρεις θα κατέβω. Τι έκανε, έχουμε και δουλειές, κύριε. Μας έχουν κάνει δουλειές από πίσω. Σωστό. Άμα έχεις πολλά λεφτά. Ναι, ναι. Πολλά έχουμε. Okay. Και μια φορά ακόμα, παιδιά, εισιτήρια διαρκείας. Εισιτήρια διαρκείας. Είμαστε για να μας κλαίνει οι Ρέγγες τώρα. Οι Γάβροι έχουν 14.000, οι Παοξίδες κοντεύουν τα 5.000 και εμείς ακόμα στα 4.000. Είμαστε ντροπή μας. Ντροπή. Καλά, μην το λες έτσι. Ευχαριστώ έτσι που με ανοιχθήκατε. Να είστε καλά. Και κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά, βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Κολομβία Παραγουάη 1-0 στο 95ο λεπτό. Αποκλειστικό, πρώτο εδώ. Δεν έχει ποτέ ξανά. Λες να έχει βάλει γκολ Παραγουάη τώρα. Ούτε έχει εργαστεί. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Μήπως ξέρετε πόσο έληξε Κολομβία Παραγουάη? Λίγο βαθιά ακούγεστε. Ναι, πριν από Γερμανία τηλεφωνώ. Α, δεύτερος, νάτος. Ποια περιοχή? Είμαι έξω από τη Φραγκφούρτη, σε μια βαβαρική πόλη του Ασάφιγκορτ. Γιάννη είναι το όνομά μου. Γεια σου, Γιάννη. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω απλώς, παιδιά. Μιας και ξέρω ότι μας ακούνε και πολλοί παλιοί του συμπολίτη. Ναι. Πληροφορήθηκα πριν λίγο από μια μεγάλη ιστοσελίδα ότι ο Μαλεζάς πήγε στην Ξάνθη. Και απλώς στο μυαλό μου έκανε κάποιους περίεργους συνδυασμούς. Πέφτω τα σύννεφα, Γιάννη, δεν το περίμενα ούτε αυτό. Πραγματικά σκέφτηκα ότι αυτά που είπε ο παρετηθέντας πρόεδρος του Απόλλωνα. Ότι πράγματι ο άνθρωπος έλεγε ψέματα. Μετά την, μετά την απόξηση του Χαρίση από τον Ατρόμητο, αυτό ειδικά δηλαδή. Ναι, ναι, και μετά το Μιχάη στον Πανετολικό και τους δανεικούς στον Πανετολικό. Πέφτω τα σύννεφα, Γιάννη, πραγματικά. Όχι, περίμενα από τον Χρήσανθο αυτά να τα σχολιάσει, μάλλον δεν τα είδε. Τα είδε. Τώρα το είδα. Τα είδε. Για την Ξάνθη. Α, δεν το είδα. Για την Ξάνθη δεν το έχεις δει. Σίγουρα. Όχι, όχι, τώρα το είδα για την Ξάνθη, το Μαλεζά. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Είδα και τον Μπουργάνη όμως. Τον Μπουργάνη τον είδαμε όλοι, βέβαια. Έχουμε μείνει στον Γλυκόπουλο όμως εμείς. Γιάννη, αφήνεις τώρα να εννοηθούν πράγματα. Μα τι να αφήνουν να εννοηθούν, προς Θεού, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Έχουν φέρει την ισονομία, την ισότητα. Αλήθεια, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η διαπλοκή έχει εξαφανιστεί. Γιατί αυτοί δεν κάνανε αυτά που κατηγορούσαν τον Ολυμπιακό κάποτε, ότι στην Ελλάδα από εκεί δεν τα κάνουν. Αυτά, Γιάννη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, τα λες πολύ ωραία, Γιάννη. Όχι, όχι. Αλλά τα πιο ωραία, το πιο ωραίο που θα ήθελα πραγματικά ένα βράδυ, το λέω, να έβγαινα στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα το βράδυ. Στη Ζούγκλα, βέβαια. Ναι. Ναι, θα ήθελα να αυτά τα πράγματα να μου τα εξηγούσε ο κύριος καθηγητής, ο οποίος είναι πάνσοφος σε πολλά θέματα, αλλά όταν υπάρχουν θέματα διαπλοκής γενικά στην πολιτική, τα καταδικάζει και καλά κάνει. Ναι. Αλλά όπου εμπλέκεται η ομάδα του, πραγματικά και υπάρχει μια άλλη κατάσταση. Επειδή πάντα, εδώ τώρα σας ζητήματα που θέτεις εσύ, ναι, δεν υπάρχει διαπλοκή. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν θα έχει να πει και κάτι γενικότερα, γιατί εντάξει, είναι καθαρές κινήσεις. Μα τι να έχει να πει. Δεν κρύβεται κανένα από αυτές τις κινήσεις. Εντάξει, τώρα, όλα καθαρά είναι και δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, 7,5 εκατομμύρια συμβόλαιο με την ΕΕ, όλα καθαρά είναι. Δεν υπογράφτηκε ακόμα. Περίμενα, να δούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τι πονηρά που σκέφτεστε στη Γερμανία, τι πονηροί άνθρωποι που είστε. Δηλαδή. Καλά, γιατί είναι, γιατί είναι πονηρός, επειδή σκέφτηκε ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει με τον Μπουργάνη που με 6 συμμετοχές στη Football League τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Με 6 συμμετοχές, απίστευτο. Απίστευτο. Και δεν ανακοινώθηκε πουθενά ο άνθρωπος. Αυτό είναι και εμείς έχουμε κολλήσει τον Γλυκόπουλο. Καλά, ο Γλυκόπουλος είναι τέτοιο. Και πρόσεξε, γιατί λέγανε και κάτι. Λέγανε, άρα λέει ότι είναι ο Βόλος για μας, είναι ο Άρης για τον Ολυμπιακό. Μόνο υπάρχει μια διαφορά. Ο Άρης πρώτο δεν πήρε τρεις δανεικούς από τον Ολυμπιακό φέτος, όπως πάνε τρεις στο Βόλο σήμερα. Βεβαίως, τρεις. Ένας πάει στον Ατρόμητο, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και για να το ισορροπήσουν, λένε ψέματα λοιπόν ότι υπάρχει δανεικός. Η Σιώπης, η Μαρτίνες, λέμε μια τέτοια μπούρδα. Για να το ισορροπήσουμε. Και κάτι άλλο, για αυτό να μην το ξεχάσει και αυτό, Χρήσανθε. Ότι ο Χαρίσης που πάει στον Ατρόμητο. Ως ελεύθερος. Μιλάνε περί ελευθερίας, αυτό το μεγαλύτερο παραμύθι, διότι έχει 50% ποσοστό μεταπόλησης ο κύριος. Ένας παίχτης που κατά 50% ανήκει στον ΠΑΟΚ δεν είναι ελεύθερος. Και επίσης θέλω να δω αν θα παίξει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Αυτό θα το δούμε και αυτό. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Έχει. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων.
Εντάξει, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιάννη, να είστε καλά. Και έχουμε και φοβερή ζέστη και εδώ και εγώ μας, να ξέρω. Έχει η Γερμανία ζέστη. Φίλε, πρόσχε, ερχόμαστε την άλλη εβδομάδα. Λίγο η Γερμανία φτιάξετε. Ζέστη. Αυτή τη στιγμή χτυπάμε 40 βαθμούς αυτή τη εβδομάδα. Σήμερα έχει 36, βαθμή... 38, 40. Χωρίς πλάκα καμία. Λιώνει το κορμί. Άλαιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους που παίρνουν εκεί από κολονίες και τα λοιπά. Έχει πολύ ζέστη εδώ. Μάλιστα. Καλό κουράγιο. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Στη Γερμανία τη σκέφτονται, ντροπή του. Ντροπή πράγματα. Ντροπή. Μπουργάνη! Πάντω και κέντρα, δηλαδή ο Μιχάη, ο Χαρή και ο Μαλεζά. Κάτι μου θυμίζουν αυτέ οι κινήσει. Πάμε επόμενος. Στο επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Επόμενο φίλο του Πανετολικού, του Άρη. Ναι. Χαίρετε. Τι κάνετε, καλά. Καλά. Βλέπουμε τι μεταγραφέ ανά την Ελλάδα. Κοιτάξτε, οι μεταγραφές είναι κάτι τώρα το οποίο δεν πρέπει να το κοιτάμε και πάρα πολύ. Γιατί... Αν και φαίνονται μερικά πράγματα στον ορίζοντα, ναι. Φαίνονται. Και αφορούν πολλές ομάδες, ναι. Διότι πρώτα έχουμε εκλογές και από εκεί θα εξαρτηθούν και οι μεταγραφές. Ναι. Όποιος κατάλαβε φαίνεται. Μάλιστα. Κάνει μπαμ. Οπα. Αυτό ήτανε. Ωραίος, σύντομος, λακωνικός. Ξεκάθαρος και απότομος το κλείσιμο, αλλά εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει. Anyway, έχουμε άλλον Βασίλη. Ωραία. Για ένα τετράλεπτο ακόμα, 2-3-10-287-888, ανοιχτές οι γραμμές, για να δούμε αν έχουμε κανένα μηνυματάκι. Όχι εδώ. Λοιπόν, 779 πάλι. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Στη διαχείριση κρίσεων δεν έχουμε ακόμα ανάλογη ψυχραιμία. Για τους πολλούς, μια μεταγραφή αξίζει περισσότερο από το project. Ναι, εντάξει. Απλά το αγωνιστικό, παιδιά, είναι κάτι το οποίο δεν διαρκεί για πάντα. Ενώ μια επένδυση όπως είναι του Βικελίδης, αυτή που γίνεται τώρα, αυτή που θέλει να κάνει ο Καρπίδης, ή η επένδυση που θέλει να κάνει στο Ρήσιο, είναι κάτι που μένει. Για 10, για 20 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσα. Και το θέμα των τμήματων υποδομής πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Και είναι η κατάλληλη λύση συγκεκριμένη με την επέκταση του Ρησίου. Που έχει στα πλάνα του ο Θόδωρος Καρυπίδης. Εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Φτίκας, πλακάγια και ήδη γηνής, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Ο Μάκης από Αθήνα. Έλα Μάκη. Καλά, δόξα τω Θεώ. Βγήκε κάποιος αδερφός πριν και μας είπε ότι ανησυχεί για τα... Μάλλον έστειλε μήνυμα για τα διαρκείας κλπ. Ναι, όχι ανησυχεί, ότι εντάξει, ότι μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερα στην ουσία. Είμαστε στα 4.000 ακόμα, ξέρω εγώ. Ναι. Απλά τι γίνεται. Σκεφτόμενο στα δικά μου οικονομικά δεδομένα που είμαστε με δύο μισθούς και πάλι φτάνουμε αυτές τις μέρες να το έχουμε κάνει παξιμάδι και να το έχουμε ψιλοκόψει μέχρι να πληρωθούμε μεθαύριο. Οπότε ας μην ανησυχεί. Όταν κάποιος έχει τελειώσει από φροντιστήρια, γιατί υπάρχουν έτσι, όπως και εγώ ας πούμε, μπορεί να είμαι Αθήνα, αλλά το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, αν μου βγουν τα κουκιά, να το πάρουμε τρεις δόσεις με πιστωτική κάρτα. Αλλά πρέπει πρώτα να πληρωθούμε, να τα βάλουμε κάτω και μετά να... Καλά, φαντάζομαι να αναφέρετε περισσότερο σε αυτούς που έχουν την οικονομική έτσι άνεση μεγαλύτερη για να το κάνουν. Ναι, σίγουρα, εντάξει, αν έχει κάποια χρήματα στην άκρη, γιατί εμάς μας έχουν τελειώσει αυτά τις άκρες. Ναι. Και περιμένουμε το μισθό να κάνουμε χάιρι. Ναι. Λοιπόν, απλά φαντάζομαι ότι εγώ σου προσωπικά θα έχω 4 εκατοστάρικα λιγότερα για 2-3 μήνες. Ναι, σωστό. Που είναι τα φροντιστήρια ελληνικά, αγγλικά και κάποια ψηλολόγια, ας πούμε. Οπότε σε αυτά μπορώ να υπολογίσω ότι θα πληρώσω μια κάρτα, θα την αδειάσω εν μέρη, οπότε μετά πάω στη Viva, τακ 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 και έβγαλα το διαρκείας μου. Τακ τακ είναι τακ. Κάτι που το σκέφτομαι. Πολύ απλά τα πράγματα. Οπότε και για όσους έχουν ακόμα κάποια ψηλοαμφιβολία ότι μήπως οι κινήσεις, ξέρω εγώ, γιατί έχω ακούσει και κάτι τρελά, αυτά που γίνονται σε Ρήσιο, Χαριλάο, Βυσσό Βικελίδη, τέλος πάντων στο κήπεδό μας, και τα Φέριξ, δείχνουν έναν άνθρωπο που είναι πολύ σοβαρός, μακάρι εμείς στα 40 μας, γιατί εγώ είμαι τώρα 49, να είχαμε τέτοιο επιχειρηματικό μυαλό, ας πούμε, και ας μην βγάζαμε εκατομμύρια. Αλλά δείχνει ότι πραγματικά ο Καρυπίδης είναι ο άνθρωπος που ψάχναμε δεκαετίες. Αυτό εκεί έχω καταλήξει, θα συζητάω και με τον κολλητάρι μου που μου έμαθε τον Λίμπερο και την εκπομπή σας, που είναι στα τρόλεϊ, και πιστεύω θα τα πούμε και μετά.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μάκη, γιατί έχουμε άλλους δύο. Να είσαι καλά. Γεια σας. Να είσαι καλά, Μάκη. Πάμε στον πρώτο τελευταίο για σήμερα. Είναι, παιδε, φίλε, καλησπέρα. Παρά 20 περιμένανε. Ναι. Έλα, γεια σας. Νομίζω ότι αφού τον πρώτο και μετά βγαίνουν. Ναι. Έλα ρε παιδιά, ο coach είμαι. Έλα coach. Α, καλώς τον. Προτιμάς Μαντσίνη coach ή τον αυτόν τον Ιταλό? Καλώς τον. Όχι ρε φίλε, Μαντσίνη με χίλια τώρα. Μαντσίνη, συμφωνούμε. Δεν υπάρχει τώρα Ιταλός. Έτσι. Δεν υπάρχει. Μαντσίνη, παιδιά, Ματέο, όλα τα λεφτά θα τα δώσουμε εκεί. Συμφωνώ με το φίλο που είπε για τον Καρυπίδη. Ο άνθρωπος δεν ξέρω, το έχει πάρει ζεστά, αγαπάει αυτό που κάνει. Και αυτό που κάνει λέγεται Άρης. Άρα αγαπάει τον Άρη. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Θέλει να πετύχει όσο τίποτα άλλο. Εγώ θα πω ότι αναπτύσσεται και ο ίδιος και επιχειρηματικά και ο ίδιος ως άνθρωπος μέσα από τον Άρη. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον Άρη αλλά και για τον ίδιο. Μαθαίνει κάθε μέρα, παίρνει εμπειρίες κάθε μέρα και πιστεύω είναι κάθε μέρα και καλύτερος. Έτσι. Γι' αυτό και ο Άρης πάει καλά, παιδιά. Δεν είναι ο παράγοντας που είχαμε παλιά αυτούς που είχαμε. Δεν θα ξεχάσω, Χρύσανθε, μία νύχτα, νύχτα. Στον καναπέ εκεί του Sports Café, τέτοια εποχή, δίπλα στο Σκόρδα, έρχεσαι, να κάτσω, κάτσε λες. Καθόμουν κι εγώ δίπλα του. Και του λες, έμαθες, τι να μάθω ρε. Στο να, Σκόρδα. Ο Χρύσανθος καθόταν με το Σκόρδα. Μας παίρνουν τον... Το σκαμπό. Και η αντίδρασή του ξέρεις ποια ήταν. Τον σκαμπό. Να και αν τον παίρνουν, να και αν δεν τον παίρνουν. Τον σκαμπό, ποιος είναι ο σκαμπό. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Τι... Ποιος είναι ο σκαμπό. Αυτός που πήγε στον ΠΑΟΚ. Α, το Βιτόλα. Το σκαμπό. Μπράβο. Ναι. Το ξέχασες ή όχι. Το ξέχασα. Τόσα πράγματα που έχω πει. Δεν σίγουρα. Πώς, τώρα, τώρα μιλάς πριν. Πριν 12 χρόνια λες τώρα. Πριν 12, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, τώρα είστε κοντά. Πολύ πιθανό να έχω μιλήσει για το Βιτόλο με τον Λάμπρο, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Τότε ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχήν αύριο περιμένουμε αυτό που μας έχει προειδοποιήσει ο ίδιος. Θα δούμε τι είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι για το Ζάπιο κάτι, αν είναι κάτι είναι άλλο. Απλά αύριο θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Μπράβο, ναι. Και καταρχήν το πρώτο από τα τρία εικονίδια δεν είναι κάμερα. Τι είναι. Είναι προτζέκτορας προβολής κινηματογραφικής ταινίας. Φιλμ. Λάτρης λεπτομέρειας. Σωστό. Έτσι είναι, παιδιά. Έχεις δίκιο. Το δεύτερο είναι μια κλεψίδρα. Δεν φαίνεται καλά τι κλεψίδρα είναι. Και το τρίτο είναι μια βόμβα με μακρύ φυτίλι. Πρόσεξε και το μάκρο φυτίλι. Μπράβο, μακρύ φυτίλι. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Σωστό. Δεν ξέρω αν όλο η βόμβα αυτή θα είναι για μακροπρόθεσμη ιστορία και έχει να κάνει με την επένδυση γενικά του γηπέδου, του Άρη γενικότερα. Θα δούμε. Ως σύλλογος. Κοντός ψαλμός, αλλιώς. Έτσι. Ναι, πάμε για Μαντσίνη. Θέλω τέτοιο εξτρέμ εγώ. Ναι. Δυνατό. Ναι. Με πολύ physical game να έχει. Όπως είναι ο Ματέο. Δηλαδή θεωρώ πιο δυνατό το Μαντσίνη ως άτομο, ως μη υγιή κατάσταση. Τον θεωρώ πιο brutal αλήθεια, από ό,τι τον είδα. Και πρέπει να είναι αλήθεια αυτό εδώ, έτσι. Βλέπουμε τώρα, ας αφήσουμε λίγο χρόνο να πει και ο άλλος στα δικά του. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, Χαρίκα. Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στο τελευταίο. Yeah. Καλησπέρα. Εγώ έχω τον τρόπο να είμαι τελευταίος. Όχι εσύ τελευταίος. Και θέλω από εσάς, κύριε Παπαδόπουλο, να μου πείτε τι καιρό θα κάνει αν είδατε τα δελτία. Γιατί έχεις με τρομάξατε με αυτές τις θερμοκρασίες. Ποιες θερμοκρασίες? Τα υποσκία, αν πούμε, λίγες εκεί κάτω στο νησί. Γιατί θα κατέβεις? Το προσπαθώ, αλλά μάλλον για μένα, αν θέλω να πάω, θα πάω. Αλλά το πρόβλημά μου, ειλικρινά, είναι η θερμοκρασία. Εκεί πέρα, φίλε, άμα δεν αντέξεις τη ζέστη, δεν πας. Μπράβο. Άστο, δες το από εδώ. Εκτός αν φύγω το πρωί και γυρίσω το βράδυ και καθίσω, ας πούμε, στα, πώς το λένε, μέσα στα κλιματιστικά. Πάντων. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, οι βόμβες. Επειδή ξέρεις με το διάολο δεν έχω σχέση. Μόνο ακούω τι μου λένε. Προσωπικά σε φίλο μου σήμερα είπα ότι η βόμβα θα προέρχεται από το δικό του επιχειρηματικό κόσμο. Από την πρώτη στιγμή που έκανε την επαγγελματική συνεργασία των 10 ετών με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, περίμενα αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι αύριο είναι αυτή τη στιγμή και δεν είναι ούτε υποθοσφαιριστές ούτε τίποτα. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην υποδομή του συλλόγου,
στο γήπεδο το βοηθητικό και στο σύλλογο, στο Χαριλάου. Είναι πράγματα τα οποία, αν μας τα λέγανε πριν κάποια χρόνια ότι θα τα κάνει, πριν από 2 χρόνια ότι θα έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτά τα πράγματα, δεν θα το πίστευε κανείς. Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι, ότι εκείνη η υπογραφή δεκαετή συμφωνία είναι από πίσω η εξέλιξη του συλλόγου. Και αύριο λοιπόν περιμένω κάτι από εκεί. Και δεν περιμένω να είναι κανένας παίκτης. Αυτό είναι το μεγάλο μπαμ. Το οποίο κατά ψέματα, όταν παίρνεις 100 δραχμές και μετά παίρνεις 10.000 δραχμές, έχεις διαφορά. Και θα διαθέσεις για τη διασκέδασή σου και για τα γούστα σου περισσότερα. Και αν θα βάλουμε τον Άρη στα γούστα και στη διασκέδαση της συγκεκριμένης τσέπης του συγκεκριμένου ανθρώπου, θα καταλάβουμε γιατί ο σύλλογος αυτή τη στιγμή δείχνει υγεία, δείχνει εξέλιξη, αλλά οι Έλληνες οπαδοί με την οτροπία που έχουν θα τους στένε τα 3 παιχνίδια που δεν είναι μέσα στα διαρκείες. Γελάω για την οτροπία των Ελλήνων, ας μην με παρεξηγούν, αλλά πρέπει να τους δίνουμε και, πώς το λένε ρε παιδί μου, και να τους συγχωρούμε γιατί είναι Έλληνες και σκέφτονται ελληνικά. Όταν θα μάθει ο Έλληνας να σκέφτεται διαφορετικά, τότε όλα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Και κάτι ακόμα. Στη Μεγάλη Τωρίνο, κύριε, ήταν ο συγκεκριμένος Ιταλός παίκτης. Μαζί με τον Μπάσα, ναι. Μπράβο. Και με τον Μπελότη έκανε αυτά τα τρελά. Όσοι παρακολουθούσαν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Βέβαια τώρα η ηλικία του είναι λίγο, ξέρω εγώ, αλλά αν θα έρθει, καλώς να έρθει. Αν δεν έρθει, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλίες. Α, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε να κάνεις. Ναι. Κοίταξε να κάνεις βουντού να πέσει εκεί πέρα λίγο η θερμοκρασία από τα κάτω. Γιατί βγαίνουν τα βουντού στην Κύπρο. Δεν βλέπω να ανεβαίνω σε κανένα αεροπλάνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας. Και αύριο περιμένω να ακούσω τη Βόβα. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε. Να είστε από καλά. Από το Ζάπιο Μέγαρο. Γεια σας. Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα να βγουν. Α, δεν γνωρίζουμε. Για τελευταία φορά. Δεν γνωρίζω. Αυτό έχουν περισσιακή. Μέχρι την επόμενη. Α, είναι υπερσιακή. Ναι. Δεν είναι υπερσιακή. Δεν θεωρείται υπερσιακή πλέον. Τι? Δεν θεωρείται μόνο ο υπουργός εσωτερικών είναι υπερσιακός. Ακόμα και αυτό ρυθμίστηκε έτσι ώστε να φύγουν κυριολεκτικά την τελευταία μέρα τη καρέκλα. Χουλθεί η ώρα για μπλε με τον Γεώργιο Ματζιού και τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.